Καλησπέρα σας. Γιαγούρι, ρε. Καλό μεσημέρι. Τι έκανε ο Κόλκας, τη φοράει ανάποδα? Όχι, βρε, ζώων, κανονικά. Μπρος πίσω, βρε. Άσε, ρε, τώρα. Δεν ήταν μπρος πίσω, ρε, αφού είχε βέ μπροστά. Άντε. Άσε, ρε, τώρα, έτσι είναι η Τόμη. Μαρία. Πώς μπορεί και διαλύει μια εκπομπή? Χθες κατάφερε να ρωτήσει ποιος είναι αυτός ο Ναμπουχάνε που βάζει γκολ τον Πανιόνιο. Ποιος είναι αυτός ο Ναμπουχάνε? Το 0-1 έκανε ο Ναμπουχάνε. Ναι, ρε, φίλε. Βλέπω ένα app που δίνει αποτελέσματα και δεν βγάζει Μπεν. Ωραία. Βγάζει Ναμπουχάνε. Και έχω φάει ένα φλας. Ναι, ρε, φίλε, τι να βγάλει Μπεν, αφού Μπεν είναι ο Μπαρμπαμπεν, ένας είναι. Ναι, τρώω ένα φλας, ρε, φίλε, ότι πήραν έναν τέτοιο. Ωραία, και λέω αυτός. Μεταγραφή, μπήκε, το έβαλε κιόλας. Μόλις ήρθε. Εγώ έβλεπα, ρε, φίλε, το Τρίπολι Πανετολικό σε κινητό. Το άλλο υπερθέα μου. Ναι, και ρωτάει ποιος είναι αυτός να μπουχάνε. Άμα το ρωτούσε αυτό οποιοδήποτε άλλο στη συνομιλία, θα τον είχε κάνει γιογιό. Μισή ώρα θα ασχολούσαν μαζί. Ναι, ρε. Η χούντα αυτή. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι τώρα ότι. Και άμα τον κάνει κανένα άλλο χαβά, το σοβαρεύει. Πρέπει να πανηγυρίσουμε. Τι. Έφυγε το πρόβλημα του ΠΑΟΚ, τελείωσε. Πάμε τώρα πρωταθλήματα εκεί πέρα. Ο Μπέν, μήπως είναι καλύτερο του Άρντα, όπως έγραψε και χθες. Εμένα μου αρέσει ο Κλέσιο του Πανετολικού. Περισσότερο. Ναι, άλλο, άλλο ρωτάω τώρα εγώ. Εσύ θα πει την άποψή σου αργότερα. Ναι. Μπέν ο Άρντα. Εγώ δεν θα πω τα πολλά γιατί Μπέν ο Άρντα, εσύ. Γιατί. Πρώτα απ' όλα ο Μπέν είναι μεγαλύτερο. Νομίζω είναι στα 27, λέει ότι είναι στα 27. Δεν είναι και 32, να πει ότι είναι διαφορά ηλικία. Γιατί, το 26 για επένδυση. Το 24 είναι επένδυση. Ρε φίλε, τώρα εσύ κάνεις επενδύσεις ή θα κάνεις ομάδα. Εγώ θέλω να κάνω ομάδα που θα έχει διάρκεια. Να πάρω παίκτες σε παραγωγικές ηλικίες. Μπέν ή ο Άρντα. Δύσκολη ερώτηση. Ο Μπέν τι είναι. Μπέν. Άκρα. Αριστερό πόδι, ακραίο. Μέχρι στιγμή σε σχέση με ό,τι μας έχει δείξει. Εγώ ξέρω ότι την καλή του χρονιά στη Βέρεια την έκανε κορυφή. Εντάξει, και αυτό μαζί. Άρα μπορεί να παίξει και κορυφή. Και τώρα χωρίς Ανσαριφάρ θα είναι ο στάρ του Πανιωνίου. Ο Μπεν. Ναι. Επειδή μπορεί. Αυτοί έχουν φοβερή ρέντα και μπράβο τους και. Δεν έχουν φοβερή ρέντα. Αναδεικνύουν. Είναι απλό το πράγμα. Δεν έχουν πίεση, έχουν καλό κλίμα. Ωραία. Ο στάρ του Ολυμπιακού είναι εκ του Πανιόνιου. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι για τους παίκτες ότι δίνει τόσο εύκολα υπεραξία ο Πανιόνιος και πόσο το ευχαριστούνται αυτό το πράγμα που κάνουν. Δηλαδή, χθες έβαλε γκολ ο Κυριάκος Αβίδης. Δεν κακός παίκτης. Δεν κακός παίκτης, αλλά δεν έχει ξαναβάλει γκολ ποτέ στη ζωή του. Ναι. Τον παρέσυρε το κλίμα και η ποδοσφαιρική λογική. Του έχουν κάνει του ατρόμητου. Του έχουν κλειδίσει. Σε κάποια φάση. Ναι. Και μετά. Το βλέπω. Πανηγυρισμού και ατάκε και συνθήματα του έχουν κάνει. Ναι. Εντάξει, πανηγυρισμού έχουν ξεφύγει. Θέλουν να πάνε πρωτάθλημα. Μπράβο του, εντάξει, δεν είναι. Ωραία. Ναι, παιδιά, ωραία. Το άλλο που έγινε στο μάτς τη City το πήρατε χαμπάρι. Που μπαίνει το 18χρονο. Μπαίνει ένα 18χρονο του κάνει γκολ. Κάτσε, περίμενε. Τι 18. Καταρχήν, να το δει στη φάτσα, ήταν σαν 14χρονο. Την είχα διαβάσει την είδηση. Ότι ήταν ο γιος του κουκομπανί, ξέρω. Ναι. Πριν λίγες μέρες είχε γραφτεί η είδηση, το SDN την είχα διαβάσει, ότι έδωσε τόσες εκατομμύρια λίρες. Και λέω, μπράβο ρε φίλε, στον 18χρονο. Και μπήκε το παιδί μέσα, εντωμεταξύ το βλέπα το μάτς και ήθελα να κάνει μια ενέργεια. Ήθελα λίγο να τον δω. Και μπαίνει τον γκολ στο 94 και σηκωνόμαστε όλοι όσοι το βλέπαμε στην καφετέρια. Και πανηγυρίζουμε, ρε φίλε. Πανηγυρίζαμε για το πιτσιρίκι, δηλαδή για την ιδέα. Εννοείται. Για το όνειρο, ρε παιδί μου, του 18χρονου που μπαίνει και στον τεμπούτο του, παίρνει την μπάλα και το παστελώνει. Άμα ήταν εδώ, σε δύο μήνες θα τον πινελικόνανε. Δεν το έχεις δει να γίνεται. Βάλαμε 18χρονο με τη United. Δεν έχει αλλήλειο που άλλο δεξιό μπακ, έμπειρο. Γιατί ρε φίλε, εκτέθηκε. Έπρεπε να παίξει τη θέση του. Πώς δεν εκτέθηκε. Έλα μωρέ τώρα. Πώς. Αν το ζώο σε ανοιχτό τέρμα που δεν πετυχαίνει την μπάλα, δηλαδή δεν εκτέθηκε. Η Λίβερπουλ δηλαδή είναι δείγμα δυναμίας. Να μην έχει δεξί μπακ με κάποια εμπειρία να ανταπεξέλθει σε τέτοιο παιχνίδι. Εδώ παίζει με τον Μίλαν, αριστερό μπακ. Ο Μίλαν είναι παιχτάρα. Υπήρχε περίπτωση αυτό, να τον βάλει αυτόν δεξιά, τον Μίλαν, ας πούμε. Όχι. Και να βάλει άλλον αριστερό. Έχει τον. Είχε. Να κάνει γι' αυτό τον Ισπανό. Γι' αυτό το λέω. Αλλά δεν το ρισκάρισε και έβαλε το σωστό πόδι. Πάω 24 είμαστε. Έχει είδηση. Έχει την είδηση στον κόσμο να χάρει. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ πριν από λίγα λεπτά το τέλος συνεργασίας με τον Γιώργο Τζαβέλα. Ήδη βλέπω κάτι γυμνές. Εγώ έπρεπε να χειροκροτήσω. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση του συμβολέου του Γιώργου Τζαβέλα. Ευχόμαστε τον ποδοσφαιριστή καλή συνέχεια στην καριέρα του. Με την ΑΕΚ. Ναι. Αυτό λέμε εμείς. Λέμε εμείς, ναι. Τέλος, ο Τζαβέλας έφυγε ο πονοκέφαλος. Ναι. Τελείωσε το πρόβλημα. Θα πάρει και 500 για να θυμάται τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, καλό deal, φίλε. Για ποιον?
Για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλό. Να δίνει 500.000 και να βλέπει τον Τζαβέρα στην ΑΕΚ. Φαντάσου. Καλό deal. Πολύ καλό deal. 500.000 και θα μπορούσε να βγει πολύ πιο ακριβά. Μια χαρά, μια χαρά. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Δεν μπορούσε να αφήσει ελεύθερο 30 Ιανουαρίου, 9 ώρα το βράδυ. Αφού έχουν συμφωνία εδώ και μια εβδομάδα. Δεν γίνεται. Τόσο ψηλό είναι ο Μπρίγκοβιτς. Σε κάποια φάση, κάτσε λίγο για το. Ναι. Ρωτάω σε κάποια φάση, εσείς λέω δεν πάμε να βάλουμε έναν όρο να μην πάει σε ελληνική ομάδα. Δεν ισχύει, δεν στέκει. Όχι, άλλο. Ρωτάω. Τι όρο να βάλουμε, αρχίζει. Πώς θα το βάλουμε τον όρο. Γιατί έχουμε το πάνω χέρι. Έχεις καθίσει στο τραπέζι, ωραία, με το μαχαίρι στο λαιμό. Όταν τα έκανε αυτά ο Αλαφούζος στον Κατσουράνη, εμείς πανηγυρίζαμε. Δηλαδή, τον άφησε για τον πλήρωνε. Τον Κατσουράνη. Τον διώξαν και κάπως άκομψαν. Δεν πειράζει. Ναι. Ιντερνετικά ακουγόμαστε, συνάδελφε. Νομίζω ναι. Να το δούμε γιατί υπάρχουν κάποιες. Κάτσε λίγο, γιατί πριν άκουγα. Τώρα δεν ξέρω πώς έγινε. Ξεκινάει τώρα η ημέρα, ξεκινάει αυτή η εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε παιχνίδι. Θα έχει βέβαια την Πέμπτη. Μάλλον θα έχει. Εδώ πτά, γιατί δεν ξέρω. Εδώ δεν παίζουμε. Ναι, αλλά πάλι για κακοκαιρία πάει. Όχι, ρε. Κάτσε, ρε, αδερφέ. Όχι. Έχει ένα τριήμερο με χαμηλές θερμοκρασίες και χιονόνερο. Βροχή, βροχή χιονόνερο, εκεί κάπου. Εδώ, ρε, φίλε, δεν έχει χιόνια αποκλεισμού αυτά. Το Καρατζόπουλο έκανε 8 μέτρα. Άλλο, δεν φύσηξε. Εκεί άστο, δεν είναι. Πώς είναι γύρω-γύρω. Δεν φύσηξε στο Καρατζόπουλο. Δεν γίνεται. Δεν ήταν έτσι ο καιρό πουθενά στην Ελλάδα δεν λιώσαν χιόνια. Δεν είχε ποτέ χιόνι, είχε. Να μην γίνει αγωνά. Όχι, όχι. Αυτές τις ημέρες είχε χιόνι Τούμπα. Είχε. Όχι. Εκεί τη μέρα, την πρώτη. Τι δεν είδε φωτογραφίε. Και τελείωσε. Το καθαρίσανε. Ναι. Έτσι είναι. Ναι. Το Καθατζόγλου πώς είναι ακόμα έτσι. Ααφού δεν έχει υπαλλήλου. Οι υπαλλήλοι. Οι υπαλλήλοι του Καθατζογλίου είναι. Οι υπαλλήλοι, αυτό σου λέω. Δεν ναι, έχει, ρε. Δεν έχει τίποτα. Και δεν έχει υπαλλήλοι. Να γίνει υπαλλήλοι μια πρόσληψη. Πού να γίνει, αφού δεν παίζει σάλιο. Εντάξει. Δεν υπάρχει σάλιο. Και οι άλλοι που έχουν υπαλλήλοι παίζει σάλιο, νομίζει. Άλλοι και άλλοι. Κανονικά ακουγόμαστε ίντερνετ, μα ενημερώνει ο Νίκος Μοσχοβίτης. Ναι, αλλά η εφαρμογή δεν παίζει. Αυτό ίσως εννοεί το παιδί. Έχει ένα πρόβλημα η εφαρμογή. Η εβδομάδα ξεκινάει με αυτή την πρώτη ανακοίνωση, την οριστική αποχώρηση του Τζαβέλα από τον ΠΑΟΚ. Μετά από 3,5 χρόνια, πόσα ήτανε, στον ΠΑΟΚ και με πάρα πολλές περιπέτειες, πάρα πολλά πάνω και κάτω, τελειώνει αυτή η πολύ συζητημένη συνεργασία. Αποχαιρετάει ο Τζαβέλα στον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ τον Τζαβέλα. Γεια σας, καλά να περνάτε. Και να δούμε πώς θα συνεχίσει την καριέρα του. Έχει ένα ενδιαφέρον. Επί της ουσίας έχασε μισό χρόνο ο ΠΑΟΚ. Συμβόλαιο με τον Τζαβέλα. Τον αφήνει τώρα στα μέσα της χρονιάς, του δίνει και 5 εκατοστάρικα, σαν να μην ανανέωσε συμβόλαιο δηλαδή, και τον έδιωξε λίγο νωρίτερα. Εντάξει, στα στόπερ χρειάζεται μια ενίσχυση. Όχι, σίγουρα. Όχι, δε. Τι όχι. Μια χαρά, δε. Χατζησαρίας. Όχι, όχι. Τι όχι. Χρειάζεται ενίσχυση στα στόπερ ο ΠΑΟΚ. Τι λες τώρα. Καλά να είναι αυτοί οι 2-3 που παίζουν, αλλά. Όχι, δε. Καμία ενίσχυση. Μη λες 2-3. Τρεις παίζουν στάνταρ. Ο Βαρέλα, ο Κρέσπο και ο Μαλεζάς. Αυτοί παίζουν. Τρεις παίζουν, ναι. Ο Μαλεζάς απέδειξε ότι είναι αξιόπιστος και εισάξιος με τους άλλους. Πλάκα κάνεις. Είναι 2-3. Να δεις ότι αριθμητικά τελικά από το Μαλεζά θα ξεκινάς σε λίγο καιρό. Κούκουλας παιχτάρα. Δεν τον έχουμε όμως. Θα τον δούμε τώρα, άμα δεν. Εντάξει, τώρα, ναι. Και Χατζησαΐα έχω. Επένδυση. Μόνο με τον Βαρέλα θα κάνω επένδυση, κάτσε λε. Επένδυση με Πούγκουλα. Δεν τον έχουμε δει. Πώς δεν τον έχουμε δει μόνο, μια χρονιά τον είδαμε πέρσι. Δεν είναι έτσι, δεν είναι, δεν είναι. Στις προτεραιότητες. Αυτή είναι η πρώτη ανακοίνωση. Λογικά περιμένουμε και άλλες ανακοινώσεις πλέον για την ενίσχυση του ΠΑΟΚ μέσω επιθετικά. Είτε μιλάμε για τον Βάρντα, είτε μιλάμε για τον Πρίγκοβιτς και φυσικά περιμένουμε την εξέλιξη της υπόθεσης Ενρίκε. Από την Παρασκευή φαίνονταν, είχαμε και την πληροφόρηση βέβαια από όλες τις πλευρές ότι είναι σοβαρές αυτές οι τρεις περιπτώσεις. Δεν είναι σαν τις άλλες, δεν ήταν θέμα εκτιμήσεων. Θέλω, ναι. Ήταν σοβαρές υποθέσεις. Ο ΠΑΟΚ είχε πλέον επικεντρώσει σε αυτούς τους τρεις ποδοσφαιριστές και βήμα-βήμα προχωράει για να τους κλείσει. Ας τον πρίγιο, τον έκλεισε τελείως. Ναι, βήμα-βήμα και με τον Ουάρντα έγιναν βήματα. Τον Ουάρντα πρέπει να πάει κάποιος τον Καμπόν. Δηλαδή, πόσο δίνει θα χαθεί. Πού είναι τον Καμπόν. Είναι στην Αφρική. Πού? Κάπου δεν θα είναι. Πατήστε ένα χάρτη Γκαμπόν λίγο. Τώρα το Γκαμπόν είναι το επίκεντρο του αφρικανικού ποδοσφαίρου. Εύκολα μπορείς να πας. Θα έχει πολλές πτήσεις προφανώς. Ή Γκαμπόν δεν είναι. Ξέρεις τι άλλο πλάνο έχει εκεί.
Στην Αφρική. Έλα, μην το κάνεις τώρα, άσε τώρα. Εντάξει. Είναι βλέπω και στη Ρωσία τι αεροπλάνα έχει. Άσε τώρα. Πέφτει κάθε εβδομάδα ένα. Εκεί ανατολικά. Ναι. Πρωτεύουσα είναι λέει το Λιμπρβίλ. Πρώτη φορά το ακούω. Ο Άρντα που είναι ο πιο γνωστός μας. Ο Πρίγιοβιτς, ο Σερβοελβετός. Και το πουλέν μου, το Βαζιέν. Και ο Ενρίκε, για τον οποίο ο ΠΑΟΚ πήγε πρώτα στην πλευρά του παίχτη. Και τώρα σήμερα είναι η κρίσιμη μέρα για τις διαπραγματεύσεις. Αλλά και στη Λέγκια, και με τη Λέγκια νομίζω πρώτα έγινε κουβέντα και μετά πήγαμε στη Λέγκια. Και μετά ξανά έγινε κουβέντα. Είδαμε ότι παίχτη θέλει να φύγει. Τα νούμερα που συνοδεύουν τη μεταγραφή του Πρίγιοβιτς είναι εντυπωσιακά. Από όπου και αν το δει κανείς, τα οικονομικά δεδομένα. Και τα χρόνια του συμβολέου είναι πολύ μεγάλα νούμερα και για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ, αλλά και γενικότερα. Εντυπωσιακή μεταγραφή, έτσι, τεράστια ποσά, τα οποία θα ξοδέψει ο ΠΑΟΚ σε αυτό τον center for. Εντάξει, δε φίλε, παραδείπω. Τα έχεις βάλει κάτω. Ναι. 4,5 χρόνια. Ναι. Επί 8... 4 χρόνια επί 800... Κάνα και τον Τζαβέρα τον υπέγραψε 4 χρόνια, το ένα πλήρωσες. 3,200. Ναι, μην τα βάλεις τα συμβόλαια. Τα 4 χρόνια. Βάλ το φετινό. Τα βάλω. Βάλ το φετινό. Τι. Όχι, φίλε, αν. Βάλ το φετινό, ρε. Ένα 900 πόσα, πόσα δεσμεύονται για αυτή τη μεταγραφή. Ναι, είναι προς το. Πώς λένε. 7 εκατομμύρια. Με το και φόρο. Παραπάνω. Και παραπάνω. Με το φόρο είναι παραπάνω. Με το φόρο θα σου πω εγώ ακριβώς. Περίμενε. Αυτή την πράξη κάνει. Αν θες να το πάμε όλο το συμβόλαιο. Να το ναι, πάμε πόσα όλο. Χρήματα επενδύει. Ή θέλει να επενδύσει συνολικά ο ΠΑΟΚ τον ποδοσφαιριστή. 850 χιλιάρικα επί 4,5 ίσουν. 3,825 θα βάλει αυτό στην τσέπη του. Ωραία. 850 επί 4. Επί 4,5 το κάνω άλλο. Δηλαδή αφού είναι και φίλοι χρόνια μισή. 4,5. Καλά εντάξει. 4 εκατοστάρικα φέτος. Βάλε 38. Και 19. Δεν είναι μέχρι 38. 57 φτάσαμε ήδη μετά 900. 2,730 κάτι, ναι. Είναι ο φόρος. Μόνο ο φόρος. Φόρος. Είναι 72 στα... Και πόσο έπεσε το συμβόλαιο? Ε? Πόσο έπεσε το συμβόλαιο? 850. Ναι, το σύνολο. Των 4,5 ετών. 3,825. Άρα 6. 6,5. Ναι, 6,5 είναι μόνο τα τέτοια. Και ένα 900 η ομάδα. Ναι. Γιατί είναι 72 όμως, δεν το κατάλαβα. 8,4. Είναι επί των μεικτών. Ο φόρος είναι 45% επί των μεικτών. Επενδύει. Δηλαδή δεν είναι, ναι. 100 χιλιάρικα συν 45, ναι. Είναι 172 μείον 45%. Κατάλαβα. Καταλαβες. Ναι. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της κίνησης και το πόσο επενδύει ο ΠΑΟΚ σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Έλα, μας στείλαν τον Καμπόν. Είναι νότια της Δημοκρατίας του Κονγκό, ανατολικά της Κεντροαφρικανικής. Καλά. Παραθαλάσσιο είναι. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να το βρουν. Ναι, ρε, είναι στον Ισημερινό ακριβώς. Ας το να γυρίσει, εντάξει. Από πάνω έχει Καμερούν, από τα πλάγια έχει Κονγκό. Εντάξει, άλλα λέγαμε τώρα. Ένα-ένα. Λέγαμε για τον Σέρβο Center 4. Είναι Center 4, βεβαίως. Είναι τα λεφτά εκεί. Τα λεφτά πέφτουν εκεί. Βέβαια. 7,56 είναι αυτή η σκέψη. Δεν υπάρχει πάοξη που δεν την έχει κάνει, να ξέρει. Πάμε παρακάτω. Το ποσό που δίνει ο ΠΑΟΚ σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή, όλα τα χρήματα, είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο, ποντάρει πάρα πολλά επάνω του. Είναι ένα center for που τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει μεγάλη φόρμα, έχει ρέντα. Μετά από πολλές περιπέτειες βρήκε έτσι τη βάση του και στη Β' Τουρκία στην ομάδα στην Μπουρλουσπορ, αλλά και στη Λέγκια, όπου επί 1,5 χρόνο είναι πρωταγωνιστής και σκόρερ. Και ο ΠΑΟΚ, που δεν ξέρουμε γιατί δεν τον είχε στις πρώτες επιλογές και πήγε πρώτα στον Ανσάρι Φάρκε, στο Σωτηρίου και σε αυτούς τους καλό Σωτηρίου λέει ο ΠΑΟΚ ήταν τέταρτη πέμπτη επιλογή. Το είναι προέκυψε και ο Δημήτρη περίπτωση αυτή. Δεν έχει μιλήσει και κανείς και εμείς εικασίες κάνουμε σε πολλά το θέματα. Δεδομένο είναι ότι πήγε εκεί. Ναι, πήγε. Και μετά πήγε στον Πρίγιοβιτς. Πολύ μεγάλη επένδυση, τεράστια μεταγραφή όσον αφορά τα δεδομένα και στο γήπεδο θα δούμε βεβαίως τι θα προσφέρει, τι θα δώσει. Όπως και να το κάνουμε, δεν έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από Αθανασιάδη και Κουλούρη, οι οποίοι έσφιξαν οι δύο. Ας πρόσεχαν, σπατάλησαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα για αυτούς. Είναι δικό τους πρόβλημα, Δημήτρη. Ας ναι. Ας ναι. Ανταγωνισμό.
ναι. Ένας από τους λόγους μπορεί και που, να τους βοηθήσει. Ένας από τους λόγους που μπορείς να παίξεις σε υψηλό επίπεδο ή όχι είναι ο τρόπος που αντιδράς στον ανταγωνισμό. Ναι. Εντάξει, θυμάσαι χαρακτηριστικά, γιατί το ζήσαμε έντονα, το πώς ήταν ο Ρικάρντο Βερόν την πρώτη χρονιά με τις Αρδέλες και το πώς αντέδρασε στη συνέχεια, όπου ένα εξάμηνο άντεξε τον ανταγωνισμό και μετά εξαφανίστηκε. Εκεί ανέβηκε όλο το επίπεδο της ομάδας. Αυτό. Και η γύμναση ανέβηκε, άλλαξε το επίπεδο και τα πάντα άλλαξαν. Είδες, και αυτό. Και λύγησε ο Βερόν. Όχι, λύγησε, τα παράτησε. Τα παράτησε. Μεγάλη μεταγραφή. Πραγματικά πάμε από όπου και να τη δει κανείς, τεράστια δεδομένα. Στο γήπεδο θα δούμε αν θα αποδώσει και αν θα συνεχίσει να σκοράρει και να δώσει λύσεις στην επίθεση του ΠΑΟΚ, γιατί εκείνη το μεγάλο πρόβλημα, το γκολ. Μόνος του, όπως λέγαμε και πριν, δεν νομίζουμε ότι μπορεί να το λύσει οποιοδήποτε. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ ψάχνει και άλλες λύσεις μεσοεπιθετικά για να βελτιωθούν τα ποσοστά της ομάδας χωρίς να χαλάσει η χημεία η οποία υπάρχει. Εντάξει, κοιτάξτε, με τρεις παίκτες Γενάρη είσαι στο πικ σου. Από τρεις και πάνω αρχίζεις και χαλάς τη χημεία. Ναι. Και τις ισορροπίες γενικά. Εννοείται ότι χρειαζόμαστε και οχτάρι, εννοείται ότι χρειαζόμαστε και backup του Κάνια. Αλλά την παίρνει αυτή. Οχτάρι ο Γουάρντα και μπάκα του Κάνια ο Κάτσε. Οχτάρι, ο Γουάρντα δεν ξέρει τι είναι. Οχτάρι, είναι δεκάρι, είναι εξτρέμ, όλα είναι. Και μπάκα του Κάνια ο Κάτσε. Βρέθηκαν λύσεις. Ο Κάτσε δεν είναι μπάκα του Κάνια. Όσο και να βαράτε τον κόλο σας κάτω, δεν είναι μπάκα του Κάνια. Σταύρο, το έχει ξαναπεί έτσι, ότι τον έχει για οχτάρι τον Κάτσε, αλλά είναι, εγώ διαφωνώ. Μα δεν μπορεί να πει δεν έχει τις περιστροφές του Κάνια, δεν έχει ούτε τη σίγουρη πρώτη πάσα. Δεν έχει τη γρήγορη πρώτη πάσα. Τώρα, άμα θέλουμε να λέμε ότι είναι ο Κάτσε, γιατί έτσι βολεύει, είναι ο Κάτσε. Ωραία. Ο Κάτσε είναι μια λύση επιπλέον για τα χαφ. Αλλά δεν είναι backup του Κάνια. Πώς θα το κάνουμε, το ζόρι. Τη γρήγορη πρώτη πάσα, ναι, δεν την έχει. Αλλά τη σωστή πρώτη πάσα. Έχει, και... Το να γίνει ο τρίτος στην άμυνα και να σε βγάλει γρήγορα, δεν το έχει. Ψυχάρα. Ψυχάρα, ρε. Δεν το συζητάμε. Τα δίνει 100%. Και στη μένα κόκκινα. Έχει. Ωραία, και σαραντάρα αρχίζει, βρίσκει. Ωραία, την κλωτσιά του τη δίνει. Δεν καταλαβαίνει. Μαζί σας, εξάρι δεν είναι. Ό,τι και να λέμε. Εναλλακτική θα είναι, δεν θα είναι. Ναι, εις άξιος. Παιδιά, αλλά με κάτσε τσίμιρο και ξέρω εγώ, κάποιοι δεν θα βγει. Δεν θα το λέω. Πίστεψε τον, να μπορεί να εκτίμησε και κάποια πράγματα εκεί που πήγε και μα να γύρισε αλλιώς. Είναι θέμα χαρακτηριστικών, ρεάκι, δεν έχει να τον πιστέψω. Το αγαπάμε το παιδί, δικό μας παιδί είναι. Ωραία, σε εμάς μεγάλωσε. Δεν, είναι, δεν έχει να κάνει με το συμπαθείς αντιπάθεις. Όχι, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ωραία. Πάντως εγώ ποτέ δεν πίστεψα ότι ο Κάτσε είναι για να πάει κάπου αλλού. Είναι μια ιστορία ο ίδιος ο Κάτσε. Μπορεί να προσφέρει στην ομάδα ακόμα και το πώς ξεκίνησε και το πώς έπαιξε τόσο νεαρός και τα λοιπά. Όπως είπε ο μεγάλος Ευθύμης Κουλούρης, όταν φύγεις από εδώ εκτιμάς και καταλαβαίνεις τι στιγμάω. Γι' αυτό σου λέω. Λογικά ο Κάτσε δεν μας είπε να πούμε πώς αισθανόταν εκείνο που κέρδισε το... Το The Voice, να πούμε, δεν μας είπε εκείνος ο Κύπριος. Άλλες ενέργειες ήταν αυτοί. Βγήκε ένα παοξάκι χθες, ένα διαγωνισμό, το βάλαμε και στο site. Τι? Ένα κορίτσι που παίζει ποδόσφαιρο. Και τραγούδισε και είπε παπάδες. Δεν το πήρα χαμπάρι αυτό. Και μετά ερωνεύονταν ο Ρέμος. Το βάλαμε. Κάτι για μπαοκ και τα λοιπά. Το βάλαμε. Ναι, ναι. Ναι, ο Ρέμος. Θα έχουμε θέματα. Ήδη τον έχω στον τάκο για προχθές το βράδυ. Το παοξάκι, κορίτσι, έτσι. Και τον κοροϊδεύω, ρε. Συνέχεια για ΠΑΟΚ, μόνο ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Στο live. Πού ρε, σε ποιο? Εσένα, στο αντένα. Α, παίζεις τον ΠΑΟΚ. Α, ωραία συνέντευξη είναι αυτό, ρε. Πάρα πολύ καλή. Στη γυναική. Μόνο ΠΑΟΚ υπάρχει για μένα. Άμα ήταν το κορίτσι στην αντρική ομάδα, θα ήμουν προβληματισμένη, Χριστό μου. Πάμε στους χορηγούς. Λοιπόν, αναδομώ. Επέστρεψε. Και έχει εκπληκτικές λύσεις για να φτιάξετε το σπίτι σας, να το ανακαινήσετε μερικά οικειολικά. Και να το νοικιάσετε στο κέντρο, να το φτιάξετε από την αρχή όπως θέλετε. Στην αναδομό πηγαίνετε 2311-241-508. Προνομιακές τιμές και προγράμματα χρηματοδότησης με άτοκες δόσεις. Αναδομό pavlaanakenis.gr για να δείτε τα έργα της εταιρείας και ιντερνετικά. Μπειρατής. Σήμερα Δευτέρα. Όλες οι Brewdog από Βαρέλη, 2-1 δώρο. 2+1 δώρο για να είμαστε ακριβείς. Κάθε Δευτέρα, British Pop, Indie, Alternative, New Wave, Post Rock και πολλά άλλα στον Πειρατή 2 Γένους 17 στην Τούμπα. Με Berkane Shake πορευόμαστε την πρώτη ώρα για το ΠΑΟΚ 24.
εκεί όπου φοιτητές και μαθητές στο κέντρο, έτσι, την Κούσκουρα, με επίδειξη πάσο παίρνουν μπέργκερ και έχουν φρύ πατάτες. Όλα αυτά ισχύουν για τον επόμενο μήνα μέχρι και τις 12 Φεβρουαρίου. Και Ρεγκίνα, αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη. Μπείτε reginabanio.gr για να ενημερωθείτε για το κατάλογο προϊόντων. Τα βρίσκεται σε επιλεγμένα καταστήματα τα αξεσουάρ μπάνιου και υδραυλικά είδη Ρεγκίνα. FM γράφετε και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 545-26 για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε και να ρωτήσετε. Πάμε να ξεκινήσουμε την αναφορά μας στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Λίγο μετά έχουμε μια συνέντευξη για να μάθουμε καλύτερα από έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά τον Πρίγιοβιτς. Ποιος είναι αυτός ο υψηλός όμως σεντερφόρ, τον οποίο αποκτά ο ΠΑΟΚ. Λίγο μετά όμως είναι προγραμματισμένη αυτή η συνέντευξη. Άρα πάμε στα υπόλοιπα νωρίτερα, μία προς μία τις υποθέσεις που βρίσκονται. Όλα αυτά με αφορμή το ότι ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε αυτό το Σαββατοκύριακο. Έπαιξαν οι υπόλοιποι όμως και για άλλη μια φορά, βλέποντας δύο ομάδες που θεωρούνται ανταγωνιστικές του ΠΑΟΚ, καταλάβαμε πάρα πολλά πράγματα. Θα επιστρέψουμε και θα τα πούμε σε λίγο. Τι έγινε, ρε παιδιά? Πάμε κάποια πρώτα μηνύματα. Έλα μόλι τώρα, απευθείας. Τι επαγγελματίας είσαι εσύ? Άσε, ραδιόφωνο κάνουμε. Να διασκεδάσουμε τον κόσμο. Πες και όταν έχω το Ρασιάκι που είπες πριν, το ωραίο. Μην τον τρολάρεις έτσι, ρε, γιατί εντάξει, έχει θέματα σήμερα. Άστο, όταν θα λείπει. Μπαίνει σε πρόγραμμα. Ο Τσόρμπα την προηγούμενη χρονιά μείωσε στο ελάχιστο τις απουσίες του, ναι, διότι άκουγε τις εκπομπές που κάναμε όταν έλειπε και δεν το ρισκάρει πλέον. Το βοηθάμε να γίνει. Λείπει πιο, μόνο όταν πιο είναι πιο του πεθαμού. Άντε, με 40 πυρετό. Κουράσατε. Ενημέρωσε τηλεκόσμος. Βέβαια, εννοείται. Έχει θέματα εδώ πέρα. Χαμός γίνεται. Ο 333 ρωτάει, οχτάρι, half, box to box θα πάρουμε ή τέλος οι μεταγραφές με αυτούς τους τρεις? Θυμάμαι πως πριν την πώληση Ροντρίγκες ο Ίβιτς ήθελε έναν φορ και έναν half. Νομίζω ότι ο half που ήθελε ήταν εξάρι, δεν ήταν οχτάρι. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Ξαροχτάρι. Εξάρι. Box, box to box ήθελε, αυτό που γράφει ο Λούς. Box to box. Και γκολ ήθελε. 2 εκατομμύρια. Και γκολ ήθελε. Box to box. Τέτοια εποχή. Του Εντόι δεν παίζει πάντως. Ναι. Που είναι ο μοναδικός box to box που γράφτηκε. Ο 756 γράφει για το σκηνικό το οποίο έχουμε ζήσει πολλές φορές και κλασικά λέει όπως γίνεται πάντα στο επόμενο ΑΕΚ ΠΑΟΚ θα μας το φερμάρει ο Έλληνας Ρομπέρτο Κάρλος και θα μασάμε τα αυτά μετά. Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, φίλε, όλα μπορεί να συμβούν. Θα έχει κίνητρο να παίξει καλά εναντίον σου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε λίγο σε αυτές τις υποθέσεις. Έχει κάτι άλλο ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικό που δεν αναφερθήκαμε? Ένα, είναι οι παίχτες που είναι να φύγουν, βεβαίως. Ο Σκόνδρα εκεί που γράφει. Ο Σκόνδρας, εντάξει, πρέπει να βρει κάποια ομάδα. Η πληροφόρηση που έχουμε, όπως γράφουμε στο ΠΑΟΚ 24, είναι ότι πράγματι είναι πολύ πιθανό να πάει στη Λεύσκη Σόφιας για 6 μήνες. Μάλλον ταξιδεύει για να βρει τους Βούλγαρους και προφανώς αυτός θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Ο Σκόνδρας. Γιατί σταμάτησε ο Σκόνδρας το καλοκαίρι? Σταμάτησε. Εκτός πλάνου ήταν ο Σκόνδρας. Ναι. Αστοχία στο δανεισμό ή στην λύση του συμβολέου και έμεινε να προπονείται, ναι, μόνος. Αναφέραμε για τον Τζαβέλα, για όσους δεν άκουσαν, ότι σήμερα το πρωί λύθηκε και επίσημα συνεργασία. Ο ΠΑΟΚ τον αποχαιρέτησε. Άλλος που είναι να φύγει. Α, ναι. Για τους άλλους που είναι να φύγουν, πρέπει να μείνουμε σε υποθέσεις δανεισμών. Για παράδειγμα, στο Γιαννούλη. Όλη την περασμένη εβδομάδα φαίνονταν, τα είπαμε και με τον εκπρόσωπο της Ανόρθωσης, ότι ο Γιαννούλης πάει στην Κύπρο για να παίξει δανεικό στην Ανόρθωση. Την Παρασκευή μάθαμε ότι τελικά ο ΠΑΟΚ άλλαξε το πλάνο του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ψάχνει μια ομάδα εντός Ελλάδος να δώσει τον παίκτη. Ναι. Θα προτιμούσε να πάει ο Γιαννούλης σε κάποια ομάδα εδώ στην Ελλάδα. Γιατί και πώς, από τον ΠΑΟΚ ξέρουν. Ο Γιαννούλης τελικά δεν ταξίδεψε για την Κύπρο. Πάντως η Ανόρθωση βοήθησε τον ΠΑΟΚ στο θέμα Κουλούλη. Εντάξει, δηλαδή ο Κουλούλης γύρισε πιο έτοιμος. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι σε αυτά δεν ρισκάρεις. Για το Γιαννούλη παίζει πλέον ο δανεισμός
σε ομάδες εδώ και στη Βέρεια και σε κάποιες άλλες ομάδες, όπως και για το Χαρίση, όπως και το Χαρίση που πλέον έχει μειωθεί πολύ ο χρόνος παρουσίας του, ακόμα και στις αποστολές του ΠΑΟΚ, και εκεί δεν είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει απόφαση ότι θα φύγει. Συζητιέται, είναι προς συζήτηση. Διαθέσεις υπάρχουν, σκέψεις, προτάσεις για να αποφασίσουν λίγο αργότερα. Πάντως το ενδεχόμενο να πάει ο Χαρίση στον Πανετολικό είναι πιθανό. Στον Πανετολικό. Εκεί με ποιον προπονητή, ποιον να εμπιστευτείς για να τον έχει από φεύγει κοντά. Ο Ματζουράκης, ναι, αυτό. Φεύγει ο Ματζουράκης, παίζει το όνομα του Παπαδόπουλου, του Νίκου. Εντάξει. Και για τον Πανετολικό και, και για τη Βέρεια. Για τη Βέρεια νομίζω. Η Βέρεια έχει θέμα προπονητή. Επειδή θα αλλάξει ιδιοκτησία μάλλον η Βέρεια, μπορεί και να αλλάξει και προπονητή. Για Όφη και για Άρη έχει ακουστεί ο Παπαδόπουλος. Είναι ελεύθερος και... Όποια ομάδα μπορεί να έχει κρίση ή αμφισβήτηση, ναι, προπονητή, ναι, θα παιχτεί το όνομά του. Βέβαια, καλή περίπτωση. Καλή περίπτωση. Για άλλον που είναι να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ, ο Περέιρα σύνθετο το θέμα και δύσκολο. Θα δούμε πού θα καταλήξει. Ο Ροντρίγκες έφυγε και μάλιστα στην πρώτη εμφάνιση. Άμα έχει ρέντα. Έκανε στην πρώτη εμφάνιση έκανε ενέργεια και έδωσε μισό γκολ στο συμπαίκτη του για να κερδίσει Γαλατασαράι εκτός έδρας σε δύσκολο παιχνίδι, την Κόνιασπορ. Και για τις αποχωρήσεις νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο. Εκεί είναι προς το παρόν. Προς το παρόν. Πάμε σε όσους είναι να έρθουν. Ο Άρντα, ο πιο γνώριμος, στα 23 του χρόνια. Ο Άρντα, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα παρακαλώντας τον Πανετολικό να τον δοκιμάσει. Έτσι ήρθε από την δεύτερη ομάδα της Αλαχλή της Κύπρου, της Αιγύπτου. Της Κύπρου. Και ο Άρντα από εκεί που ζητούσε μια ευκαιρία και παρακαλούσε και πια σχεδόν τζάμπα αποκτήθηκε, κατάφερε μέσα σε 1,5 χρόνο και συμβόλαιο να βρει και χρόνο να βρει και συμμετοχές να κάνει και να φτάσει να είναι μέλος της Εθνικής Αιγύπτου. Και να πάρει και μεταγραφή τώρα. Μεγάλη επιτυχία για τον 23χρονο. Έχει συμβόλαιο με τον Πανετολικό μέχρι το 18. Είναι στην Εθνική Αιγύπτου, είναι στο Κόπα Αφρικα. Ένας παίκτης που έχει παίξει και στον άξονα αλλά και στα άκρα. Στην Ελλάδα έχει 45 συμμετοχές. Η 40 είναι ως βασικός, έτσι είναι στον Πανετολικό φυσικά βασικός. Στις 40 συμμετοχές στην Ελλάδα ο Άρντα έχει 10 γκολ και 7 ασίστ. Είναι ο πιο γνωστός από όλους βεβαίως που απασχολούν τον ΠΑΟΚ. Παίχτης με αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του. Έχει πολλές καλές στιγμές και παιχνίδια. Έχει μάτς τα οποία χάνεται. Και από τον ΠΑΟΚ βγαίνει ότι είναι μια μεταγραφή με ένα σχετικό ρίσκο, μια επένδυση. Μια δοκιμασία, θα πρέπει να υποστήσει μια δοκιμασία, να δούμε αν αντέχει, αν μπορεί. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί. Εντάξει, αυτές τις μεταγραφές τις κάνεις, κοίτα να δεις τώρα. Είναι μια τακτική πάγια των ελληνικών μεγάλων ομάδων να ταΐζουν, ωραία, σε εισαγωγικά, την επαρχία, την ποδοσφαιρική. Πολλές φορές λοιπόν μια ομάδα ποδοσφαιρική όπως ο Πανετολικός, ο Πλατανιάς, παλιότερα η Δόξα Δράμας, τέλος πάντων που είχε πολύ καλές σχέσεις, ο Παναθηναϊκός επί Τσιτσόπουλου, αν θυμάσαι, τέλος πάντων ο Ολυμπιακός με άλλες 20 ομάδες που το έκανε, είναι μια πάγια τακτική. Ωραία. Αυτές οι ομάδες έχουν κάποιους παίκτες με χαρακτηριστικά. Λες, ας κουνήσω και λίγο το πράγμα εντός των συνόρων. Και πας και παίρνεις έναν παίκτη. Ο οποίος δεν τον παίρνεις επειδή πρέπει να ταΐσεις τον Πανετολικό ή να κάνεις δημόσιες σχέσεις. Τον παίρνεις προφανώς γιατί έχει κάποια στοιχεία. Αλλά στη ζυγαριά μετράει και αυτό. Όχι ότι θα στήσεις κανένα παιχνίδι. Ωραία. Γιατί εκεί πάει το μυαλό όλων. Αλλά γιατί πρέπει να κινείται και χρήμα όταν είσαι πλούσια ομάδα εντός των συνόρων. Εντάξει, ο Άρντα είναι ένα παιδί το οποίο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Καλός με την μπάλα, ωραία. Έχει τον γκολ ερχόμενος από τις πίσω ζώνες, έχει μια ταχύτητα με την μπάλα στα πόδια, έχει και τα κουσούρια των Αιγύπτιων ποδοσφαιριστών.
Το θέμα είναι πάντα στις μεταγραφές. Ξέρεις γιατί τον παίρνεις. Ξέρεις πώς θα τον δουλέψεις. Γιατί μιλάμε για επένδυση. Ωραία. Ξέρεις που θα του δώσεις παιχνίδια. Ξέρεις τέλος πάντων τι ρόλο θα του δώσεις. Γιατί και ο Αρντάν είναι ένα παιδί το οποίο είναι οχτάρι δεκάρι εξτρέμ. Τι είναι. Παίζει και στις τρεις θέσεις, κυρίως εξτρέμ έχει παίξει. Ναι, πρέπει να του δώσεις και ταυτότητα λοιπόν. Γιατί δεν είναι απλά τα πράγματα σε μια μεγάλη ομάδα. Άλλο να παίζει το Πανετολικό που είναι χωρίς πίεση και ο Βηγιαφάνες έδειχνε ο Μαραντόνα και πήγε στον Παναθηναϊκό και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και άλλο να παίζει στον ΠΑΟΚ. Όλα εξαρτώνται από το πλάνο και το σκεπτικό. Από εκεί και πέρα μετράνε και τα χαρακτηριστικά. Ο παίκτης έχει τα χαρακτηριστικά. Ας δουλέψει, ας τον δουλέψουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί αν περιμένεις από Αιγύπτιο ποδοσφαιριστή να δουλέψει μόνος του, ξέχνα το. Εντάξει, ας τον δουλέψουν και ας γίνει παίκτης επίπεδου. Στα 23 του λοιπόν ο Άρντα, ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος ήρθε χθες και έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Ο συγκεκριμένος γεννήθηκε από Σέρβους γονείς στο Σενγκάλεν της Ελβετίας. Ξεκίνησε να παίζει στις μικρές εθνικές Σερβίας, αλλά στην πορεία επέλεξε την Ελβετία ως ποδοσφαιρική χώρα, ας το πούμε έτσι. Εμφανίστηκε έτσι επαγγελματικά στο ποδόσφαιρο από την Πάρμα πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, από τη δεύτερη ομάδα της Πάρμα. Και από τότε έκανε πορεία σε πάρα πολλές ομάδες, σχεδόν κάθε χρόνο άλλαζε ομάδα. Έχει κάνει μια μεταγραφή στη Ντέρμπι που τον έδωσε δανεικό σε κάποιες αγγλικές ομάδες, στη Γέοβιλ και στην Ορθάνου και τα λοιπά. Έχει κάνει μια μεταγραφή στη Σιόν, η οποία επίσης τον έδωσε σε ομάδες και στη Λοζάνη και στην Τρόμσο και στην Τζουργκάρντεν. Περιπέτεια μεγάλη, λίγες συμμετοχές, λίγα γκολ, πολλά χρόνια που ήταν στην αφάνεια ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος από την ώρα που επέλεξε πριν 2,5 χρόνια την Τουρκία και την Μπολούσπορ κάνει συνεχώς άλματα προόδου. Στην Τουρκία έβαλε 16 γκολ σε 31 παιχνίδια, από εκεί πήρε τη μεγάλη μεταγραφή στη Λέγκια. Οι Τούρκοι μάλιστα κατάφεραν και κράτησαν και ένα ποσοστό των δικαιωμάτων του παίχτη, 15%, άρα θα πάρουν και αυτοί λεφτά τώρα που πληρώνει ο ΠΑΟΚ τη Λέγκια. Και στη Λέγκια ο Πρίγιοβιτς συνέχισε την ανωδική του πορεία, γιατί σε 2 χρόνια έχει πετύχει πάρα πολλά. Πέρυσι είχε 16 γκολ και 9 ασίστ σε 47 παιχνίδια στους πρωταθλητές Πολωνίας. Έχοντας και τον Νίκο Λίτς να κάνει παπάδες, εντάξει. Δεν είναι πολλά τα βίντεο που κυκλοφορούν για αυτόν από την πορεία του στην Πολωνία. Βάλαμε χθες ένα με πολύ ωραία τελειώματα. Δηλαδή τεχνικά τελειώματα, όχι... Ξέρεις τι έχει. Δεν έχει άγχος στην τελική προσπάθεια. Έχει αέρα, αυτοπεποίθηση. Ναι. Τελειώματα κάθε είδους, έτσι, και με κεφάλι και μετά από κούρσα και με τιμία. Εντυπωσιακή πορεία του στην Πολωνία, εντυπωσιακή. Και πέρυσι, είπαμε, 16 γκολ, 9 ασίστ σε 47 παιχνίδια, αλλά και φέτος σε 25 αγώνες έχει 8 γκολ και 4 ασίστ. Σε παραπάνω από ένα στα δύο παιχνίδια έχει κάτι πέρσι. Φέτος πόσο έχει? 8 γκολ και 4 ασίστ σε 25 παιχνίδια. Ακριβώς πάνω το 50%. Έχουμε αρκετές πληροφορίες ότι δεν είναι και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου. Έχει έτσι ιδιαιτερότητες, είναι λίγο δύσκολος. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Το έχουμε πει και άλλες φορές ότι στα αποδυτήρια μιας ομάδας χρειάζονται όλοι. Και οι θεόμουρλοι χρειάζονται και τα καλά παιδιά χρειάζονται. Την καλύτερη ομάδα με ψυχοπαθείς την κάναμε. Ναι, και οι ψυχοπαθείς χρειάζονται, αρκεί να μπορέσεις να τους κάνεις ομάδα. Δεν μπορείς μόνο με καλά παιδιά όπως έχει τώρα ο ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται. Θέλεις και άλλους. Περίεργους. Απλά οι περίεργοι θα πρέπει να είναι παραπάνω του ενός για να υπάρχει μια ισορροπία στους περίεργους. Ναι. Στην ερώτηση γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει αυτόν ως πρώτη επιλογή και πήγε σε κάτι άλλους περίεργους τύπου Σωτηρίου, δεν έχουμε απάντηση. Όχι, μπορεί να προέκυψε. Ναι. Μπορεί να προέκυψε. Εντάξει. Κοίτα να δεις, φίλε, εγώ τον Πρίγιοβιτς
είναι ο ψηλός με την κοτσίδα που μου κίνησε την περιέργεια στο Champions League. Ωραία. Ναι. Δηλαδή, έβλεπα έναν ψηλό, ένα γκολ τη μια φορά. Μια ασίστ την άλλη. Ένα γκολ την άλλη φορά. Και μου είχε κάνει εντύπωση γιατί σε μια μετάδοση λένε ότι δεν ήταν βασικός στα τελευταία παιχνίδια. Ωραία. Και ότι μπήκε και έβαλε γκολ, κάτι τέτοιο. Και μου κίνησε την περιέργεια. Προφανώς και σε άλλους κίνησε την περιέργεια αυτό το πράγμα. Δεν ήμουν μόνο εγώ. Εντάξει. Είναι πάνω ράφι, παίχτης. Είναι πάνω ράφι για τα ράφια που μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή. Τώρα μην τρελαθούμε. Ξέρουμε ποιοι παίχτες έρχονται. Πολύ ρεαλιστική ναι. κίνηση. Όσο αυτό. Εγώ ένσταση και να έχω για τον τρόπο που λειτουργεί το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ στο κομμάτι της μεθοδολογίας, του σχεδιασμού και της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε και δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς αυτό. Το ακούω δηλαδή κάτι πράγματα. Εντάξει, ρε φίλε, καθυστερήσανε. Τι να πεις, δεν καθυστερήσανε. Καθυστερήσανε. Ωραία. Από την άλλη, θα μπορούσαν να πάνε και στην εύκολη λύση να σου πούνε, ρε φίλε, κοίτα να δεις, μπορώ να πάρω τον βετεράνο τον Τζορμπατζίνιο που έχει παίξει στην Ρεάλ Μαδρίτη, στην Ατλέτικο και τώρα έπαιζε στην Κοΐας πέμπτη αλλαγή. Ωραία, 35 χρονών. Ήταν και 6 μήνες ανενεργός. Ναι, 6 μήνες ανενεργός, άρα φέραμε ονοματάρα και πάμε αεροδρόμιο ναι, και ήρθε ο σφίχτης. Όχι, πήγαν σε δημιουργικές ηλικίες. Έξυπνη λύση. Συνδυάζει και τα δύο. Και την δυνατότητα να έρθει ο παίχτης στην Ελλάδα, αλλά και τη δυνατότητα πραγματικά να ξεχωρίσει και να είναι ένα επίπεδο πάνω και από τους δικούς μας, αλλά και από συνολικά το πρωτάθλημα. Για τον Πρίγιοβιτς, λογικά θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη λίγο μετά για να μάθουμε κάποια στοιχεία παραπάνω από έναν άνθρωπο που τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Καλύτερα του καθένα, πραγματικά. Λίγο μετά όμως αυτή η συζήτηση. Είναι τόσο ψηλός ή είναι κοντός ο Γιώργος Σαββίδης? Είναι ψηλός. Τι ήταν λίγο, σαν μπαμπάς με γιος. Ψηλός. Φωτογραφία που είδα. 91. 1,9 δίνει ο ΠΑΟ, εκατομμύρια ευρώ στη Λέγκια. 1,9. Οι Πολωνοί κρατάνε 10% ποσοστό μεταπόλησης. 850.000 ευρώ οι ετήσιες αποδοχές του ποδοσφαιριστή. 4,5 χρόνια το συμβόλαιο. Πολύ μεγάλη μεταγραφή για τα οικονομικά δεδομένα. Έχει ένα πρόβλημα στο νόμο, στην κλίδα, το τελευταίο διάστημα. Άλλο και αυτό το θέλω να το σημειώσω. Πάμε και γράφουμε ότι έχει ένα πρόβλημα στην κλίδα. Ναι. Που είναι γεγονός, ρε φίλε. Γεγονός. Δηλαδή έχει ένα πρόβλημα στην κλίδα, ρε φίλε. Ναι, δεν μπορεί να παίξει την Πέμπτη προφανώς. Αυτό. Εντάξει. Και ξεκινάνε και κρίνουν τις μεταγραφές και έτσι και αλλιώς. Ρε στο διάλο, ρε. Α, δεν μιλάς καλά. Άντε καθυστερημένοι μας, έχετε σπάσει τα νεύρα. Δεν μιλάς καλά. Άντε δεν μπορούμε να γράψουμε τίποτα. Άντε με τον κάθε βλάκα. Αυτό το Ζούλτεμπεργκ, άμα τον πετύχω με το Facebook, θα του ανοίξω το κεφάλι, ρε φίλε, στα ίσα 40 ράματα. Και 50 εσωτερικά. Άμα βρίσκει το Ζούλτεμπεργκ. Δηλαδή πραγματικά, ρε φίλε, πώς το λένε, Ζούλτεμπεργκ. Μην την πληρώσει ο Ζούλτεμπεργκ. Ο Ζούλτεμπεργκ, αυτό εδώ το παιδί. Μην την πληρώσει ο Μπράιαν. Ο Ράιαν είναι ο στρατιώτης που ψάχνουμε. Το Ζούλτεμπεργκ. Βγαίνει εδώ ο Βασίλης, λέει αυτό και τον Ασαριφά. Ναι. Είναι αυτοί οι κουράδες στο άλλο ραδιόφωνο που του έχει βάλει το μουστάκι και μα βρίσκουν όλη την ώρα. Μα χρεώνουν κι αυτό. Δεν θα βγάλεις άκρη. Δεν θα βγάλω άκρη. Μία, δύο, τρεις, άντε σκάστε γελί. Άντε τώρα το θυμήθηκα. Όποιος ξεφώνησε τον προηγούμενο διάστημα γιατί υπάρχουν και μεταγραφές, τώρα αυτός πανηγυρίζει και ο ίδιος μπορεί να είναι σε τρεις μήνες που θα λέει ποιος μας φόρτισε τον Πρίγκιπτη 4,5 χρόνια. Και να φάει στράβωμα και με τα λεφτά που παίρνει. Ναι. Και να επιμένει εκεί στα λεφτά που αυτός παίρνει. Τώρα πανηγυρίζει. Ναι. Αυτό το έχουν με τον Έλληνα. Δεν το έχουν, δηλαδή συνήθως με τον Έλληνα το έχουν. Ο Έλληνας που παίρνει λεφτά και μένουν εδώ στην αγορά και παίρνει κανένα μαγαζάκι και ένα φράγκο, με αυτόν τα έχουν. Τώρα αυτά που θα πάνε. Κατευθείαν στην Ελβετία. Ελβετία, ρε φίλε, εντάξει, έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Τώρα τι να λέμε. Οι οποίοι δουλεύουν, χθες συζητούσα τώρα άσχετο. Δηλαδή το μεγαλύτερο deal να κάνεις, 5 η ώρα σταματάνε οι συζητήσεις. Χωλάνε. Δεν έχουν. Ναι. Σχόλασα, παιδιά, Παρασκευή 5 η ώρα. Γιατί σχόλασα. Θέλει και 2 ώρες για να φτάσει σπίτι ναι. του. Σχόλασα Δευτέρα πάλι και εσύ να πουλάς την Coca-Cola. Άνα, μπράβο. Τέλος πάντων. Πάντως, να ξέρεις, ο Δής προφήτης στον τόπο του. Γι' αυτό και εσύ εδώ σε κράζουν και όλη η Ελλάδα έχει να πει τα καλύτερα. Δεν είναι, δεν παλεύεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό, όπου και να ρωτήσεις, ρωτήσεις ένα ποδοσφαιρό. Εγώ ξέρεις, πηγαίνω πάρα πολύ συχνά στη Χανιά. Αν ρωτήσεις ένα ποδοσφαιρόφιλο, ο παδό του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, τη ΑΕΚ, ποιος είναι ο νούμερο ένα ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Θα σου πει Κόλκας με τη μία. Άμα ρωτήσεις εδώ ποιος είναι το νούμερο ένα Λαμόγιο, θα σου πούν Κόλκας. Έχεις ένα σκαμπανέβασμα λίγο στη δημοτικότητά σου. Τους καθυστερημένους μας έχουν σπάσει τα νεύρα. Είναι ΠΑΟΚ, αυτοί δεν έχουν μπει σε λεωφορείο ποτέ και μας έχουν σπάσει τα νεύρα. Όλοι οι ΠΑΟΚ κάρκες να πούμε που θα σώσουν τον ΠΑΟΚ. Βλάχο επαναστάτες που δουλεύουν για 2 εκατοστάρικα.
και δεν λένε τίποτα. Και άμα τους αρχίσουν 2 κατοστάρικα και 6 μήνες απλήρωτοι, εντάξει. Έχουν λαμβάνει 1200 ευρώ για 6 μήνες δουλειά. Άντρε, στόκι. Μετά από τα πολύ ενδιαφέροντα. Καθυστερημένοι. Τα οποία ακούμε. Και άλλα, μην το ειρωνεύεσαι. Έχουμε τον Πέντρο Ερίκε που είναι σημερινή υπόθεση. Και να δούμε αν θα την τελειώσει ο ΠΑΟΚ. Για τον Βραζιλιάνο που ναι, γι' αυτό πες. Είναι μεγάλη μας αγωνία. Χωρίς πλάκα. Δηλαδή πιστεύω ότι αν έρθει έχουμε και αυτό, και εκεί, σαν πακέτο, φέρ τον Άρε Γιωργάκη Σαββίδη, τίναξε την μπάγκα τώρα που το πήρες πάνω σου. 1,2 πάει. Φέρ τον να μας τρελάνεις, 1,2. Ωραία. Πάρθηκαν οι αποφάσεις. Κλείστον και αυτόν, φέρ τον. Έχει ωραία ιστορία για το πόσο ΠΑΟΚ γνώρισε τον Ενρίκε. Έχει ωραία ιστορία στην οποία εμπλέκεται ακόμα και ο ΜΑΚ. Γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο πλέον. Μα έτσι. Όταν τα λέμε, ότι το ένα φέρνει το άλλο. Ναι. Και φέρνει ακόμα και το ότι ο ΠΑΟΚ πλέον αρχίζει να αποκτά όνομα για το πώς παίρνει υπεραξία στους παίχτες. Έχει και αυτό σχέση. Για το ότι η Ρεν απέρριψε το καλοκαίρι 2 εκατομμύρια από την Τουλούζ και τώρα μπορεί να τον δώσει με 1,2 ή με 1,5 στο ΠΑΟΚ. Γιατί? Γιατί θα πάρει και ένα ποσοστό μεταπόλησης και πιστεύει ότι επειδή ο ΠΑΟΚ έχει την ικανότητα αυτή, έχει ναι. αποδείξει, θα κερδίσει και άλλα λεφτά, αρκετά λεφτά στην πορεία. Όλα παίζουν ρόλο. Σκέψου να την κάναμε αυτή την κουβέντα με τον ΠΑΟΚ να έχει μεγαλύτερη πιθανότητα π.χ. του χρόνου να παίζει ο Μίλος Champions League. Τι θα συζητούσαμε για αυτούς τους παίχτες. Γι' αυτό λέμε, μας έχει κάνει πολύ ζημιά αυτή η καταδίκη να είμαστε μονίμως μια ομάδα που το καλύτερό της είναι η 32 του Europa League. Τέλος πάντων. Επιστρέφουμε ωραία. Τον Πέντρο Ερίκε. Να μας την πει την ιστορία. Ένας φίλος έχει το καημό του «Διαγώνιο θα πάρουμε». Σκάσαμε τόσες μέρες. Είναι και αυτό ένα θέμα. Και άμα δεις και τα λεφτά που παίζονται για το ποδόσφαιρο, λες ρίξτα ρε τρελέ, ρίξτα ρε Ιβάν, να φέρεις και ένα διαγώνιο, να πάρουμε τον double και εκεί, τον treble. Το link up είναι σε 10 μέρες, Ναι. Τρεις τίτλοι κλείνονται. Η υποκαλμαζή μας είπε εδώ πέρα ότι δεν αγχώνεται για το link up. Εντάξει, ναι, δεν το έχει. Να ακούσουμε πρώτα τι ώρα είναι. Η ώρα είναι μία. Η καλύτερη ώρα για τα πρώτα αναψυκτικά light με φυσικά μόνο γλυκαντικά. Νέα Lux Plus and Light. Τα μόνο αναψυκτικά light αποκλειστικά με φυσικά γλυκαντικά. Μας ζήτησε να δημιουργήσουμε ένα ραδιοφωνικό spot, αλλά με τον πιο φυσικό τρόπο. Χωρίς τεχνητά, χωρίς μουσική, χωρίς λόγια. Ακόμα και στο ραδιόφωνο, βλέπεις τη διαφορά. Νέα γενιά αναψυκτικών Lux Plus and Light. Αυθεντική γεύση Lux. Χωρίς ζάχαρη, με 60% λιγότερες θερμίδες και μόνο με φυσικά γλυκαντικά. Lux Plus and Light. Η φύση χαμογελά. Λοιπόν, τα άλλα μηνύματα διαβάζουμε σε λίγο και θα ολοκληρώσουμε και τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ με τον Πέντρο Ενρίκε και το τι συμβαίνει με αυτόν σήμερα στη Γαλλία. Κλείνουμε με Burger & Shake, η καλύτερη επιλογή για μπέργκερ στην πόλη, στην Κούσκουρα, χαμηλά εκεί στη Μητροπόλεως, με πάρα πολλές προσφορές. Τα δοκιμάσαμε. Όσοι είναι κοντά, δουλεύουν εκεί στο κέντρο, μπορούν να κερδίσουν και μια κάρτα για 15% έκπτωση, για όλα τα προϊόντα, μόνιμα. Άνα, μπράβο. Πήγαμε ένα μεσημέρι και με τα παιδιά ξετρελάθηκαν. Λοιπόν, είναι πολύ καλή λύση, παιδιά, το Burger & Shake εκεί στην Κούσκουρα. Δευτέρα σήμερα στον Πειρατή και όλες οι Brew Dog από Βαρέλι είναι 2-1. Η τρίτη δηλαδή κερασμένη με πολύ ωραία βρετανική σκηνή, indie, alternative, new wave, post rock και πολλά άλλα εκεί στη Διογένους 17 στην Τούμπα. Και όταν έχει αγώνα, να ξέρετε, στείνονται γιγαντοοθόνες και βλέπετε τα ματσάκια σας, τσιμπολογάτε με την παρέα, με τους φίλους, πίνετε τις μπύρες σας, πάρα πολλές ετικέτες και από Βαρέλι και από μπουκάλι και απολαμβάνετε εκπληκτικές μουσικές και για ρεζερβέ. Τηλεφωνείτε στο 2310-944-922. Με Ρεγκίνα, αξεσουάρ, μπάνιο και υδραυλικά είδη κλείνουμε την πρώτη ώρα. Ρεγκίναμπάνιο.gr για να ενημερωθείτε. Και με αναδομό, και με αναδομό στο 2311-241-508 κλείνετε ένα ραντεβού. Πηγαίνετε εκεί από την Αγία Σοφίας 18 και παίρνετε προτάσεις και ιδέες και λύσεις για να φτιάξετε το χώρο σας όπως θέλετε εσείς. Η Αναδομό είναι νούμερο 1 εταιρεία στον χώρο των κατασκευών, στον χώρο των ανακαινήσεων. Δίνει και δυνατότητα να πληρώσετε με άτεκες δόσεις, έχει εγγύηση κατασκευής και πάντα παίρνετε δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας από μηχανικό. Φίλε, 7-18 προτάσεις για χαφ απαντήσαμε, αλλά θα τα πούμε και στην πορεία, θα σου ξαναπούμε τι συμβαίνει και με τον Σενεγαλέζο της Ανζέ.
Δώσε λίγο αέρα να ακούσουμε πώς πίνει νερό Δημήτρης Σεμπάς. Τώρα για κανένα τέταρτο νερό θα πίνει. 39 χρονών και βάλε το παναντόλ σε ολόκληρο μπουκάλι νερό. Έλα, δηλαδή, δεν πειράζει, όχι. Δεν ξέρω να ρε, μικρό παραντώ, είναι, ένα ποτήρι είναι. Τι είναι ποτήρι, ένα μεγάλο ποτήρι. Φυλάστε όσο και σένα, ρε. Μισό λίτρο είναι όλο και το έχει ο άνθρωπος στα 2/3 γεμάτο. Όπω, ρε φίλε, ντροπή. Απλά θα πρέπει να το πιεις. Τα χάπια δεν τα μαθαίνεις 5 χρονών, ρε φίλε. Πώς θα πίνεις. Δηλαδή είναι βασική προϋπόθεση για να σε ρεπόρτερ του πάγου. Φρουτόκρεμα. Και μου λες, ρε ντροπή. Φρουτόκρεμα έτρωγε. Υπάρχει ένα θέμα γενικά. Τι να πω, ρε. Άντε, μιλάτε εσείς. Για το Muppet Show είμαστε, ρε φίλε. Ο Πέδρο Ενίκη όμως, ποιος είναι. Και η ιστορία ψάκι, με την Τουλούζ και το ΜΑΚ και τα λεφτά. Ο Πέδρο, όχι ο Λουίζ. Μιλήσαμε και την Παρασκευή για αυτόν με τον συνάδελφο από τη Γαλλία και μας τον περιέραψε. Σήμερα είναι ο ΠΑΟΚ στη Γαλλία. Σήμερα είναι ο Μίχελ και διαπραγματεύεται να κλείσει την εγγραφή. Δεν πού είναι, κοντά στο Παρίσι δεν είναι. Τώρα θέτεις κάτι θέματα. Είμαστε πολύ ταξιδευμένοι γι' αυτό. Το ποσό το οποίο παίζεται και είναι διατεθειμένο να ξοδέψει ο ΠΑΟΚ φτάνει στο 1,2. Και τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή, με τον οποίο φέρεται να έχει συμφωνήσει για 3,5 χρόνια, όπως λέγαμε και την Παρασκευή. Βραζιλιάνικο ταλέντο με γαλλική εμπειρία. Πολλά χρόνια στο γαλλικό πρωτάθλημα. Αυτό και μόνο αυτός ο συνδυασμός είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά. Στη ΡΕΝ ξεκίνησε με πολύ γεμάτη χρονιά, 40 παιχνίδια, πρόπερση, και σιγά σιγά πέφτουν οι συμμετοχές του, πέρσι 25, φέτος 13. Μας ανέφερε ο Γάλλος τον ανταγωνισμό που υπάρχει με παίχτες όπως ο Γκροζίτσκι και κάποιοι άλλοι που αναγκάζουν τον Βραζιλιάνο να αποχωρήσει από τη ΡΕΝ. Φέτος έχει μόνο 4 μάτσους βασικός, πέρσι δεν είχε ούτε ένα 90 λεπτό γεμάτο ο Ενρίκε. Εντάξει, και έχει πάρει το δρόμο για να αποχωρήσει και μιλάει για τον ΠΑΟΚ και τον ενδιαφέρον, όπως έχετε δει δηλώσεις του και στο ΠΑΟΚ ΚΟΣΕΡΑ, με ανυπομονησία, έτσι, με μια διάθεση να τελειώνει, να έρθει και να παίξει εδώ. Ωραία. Τα νούμερά του είναι καλύτερα από αυτά που είχε, ας πούμε, ο Ροντρίγκης και ο Μάκ όταν πρώτο ήρθαν. Εντάξει, και το βιογραφικό του είναι καλύτερο. Αυτό δεν εγγυάται τίποτα για κανένα ποδοσφαιριστή. Είναι δεν μπορείς μια να... παράμετρος, κοίτανε, Δημήτρη. Το ότι ο Μάκ ήταν στην Bundesliga, έστω και στην τελευταία ομάδα, ήταν μια εγγύηση. Το ότι ο Ροντρίγκες ήταν στη La Liga, έστω και με ρόλο μέτριο ως κακό στην τελευταία ομάδα, ήταν μια εγγύηση. Δεν σε παίρνει ο άλλος εκεί έτσι. Το ότι η Ρεν, μια ομάδα που παραδοσιακά στηρίζεται στις επενδύσεις της, αγόρασε από μια καλή ομάδα όπως είναι η Ζυρίχη, εντάξει, τον Πέδρο Ενρίκε και τον είχε ενεργό πόσο, 2,5 χρόνια. Ναι. 2,5 χρόνια αποτελεί μια εγγύηση. Εκεί που δεν υπάρχει εγγύηση είναι όταν παίρνεις παίκτες από Τουρκία, Ουκρανία, Ρωσία, Ρουμανία, Ουγγαρία, εντάξει, την Πολωνία δεν την βάζω σε αυτό γιατί έχει ένα επίπεδο και μια σχολή σοβαρή. Εντάξει, η Πολωνία είναι μια ομάδα, είναι μια χώρα που πάντα έχει καλή εθνική. Εντάξει, έχει ένα επίπεδο. Πάντα Πολωνοί παίκτες ωραία παίζουν στην Ευρώπη. Άρα το αξιολογούμε και σαν χαμηλού ρίσκου ή ελεγχόμενου ρίσκου. Και την κλεισμένη ρίσκο κίνηση. Υπάρχει, ναι, ρίσκο και υπάρχει πάντα. Ναι, αλλά εγώ προτιμώ να πάρω τον ανενεργό Κάνια στην Ισπανιόλ. Ισπανιόλ δεν ήταν. Ναι. Ωραία. Που δεν τον υπολογίζουν. Που έχει παίξει και δύο επίπεδα πάνω. Ναι, που δεν τον υπολογίζουν. Που τον αποβάλλει το πρωτάθλημα. Ναι. Ωραία. Από το να πάρω τον. Τον Ζάιρο του Ντρέντζιν. Τον Ζάιρο του Ντρέντζιν. Έχει δίκιο ο Μίτσος. Πήρες όμως και τον Τζίμιροτ από το Σαράγεβο, που τον πήρες. Ναι, τον πήρες από το Σαράγεβο. Εντάξει. Εντάξει, και τον φτιάχνεις εσύ ποδοσφαιρικά. Δεν ήταν κάτι. Βελτιώνεται μέρα με τη μέρα. Ναι. Τώρα, τι έγινε με τον. Πώς γνωρίστηκε ο ΠΑΟΚ με τον Πέδρο Ενρίκε. Ναι, να δείτε πώς είναι το ποδόσφαιρο πλέον. Το καλοκαίρι ήρθε η Τουλούζ και έκανε πρόταση στον ΠΑΟΚ για να αποκτήσει τον ΜΑΚ. Γιατί ο ΜΑΚ έπαιζε το όνομά του και όλοι ήξεραν ότι πωλείται. Και πάνω στις συζητήσεις είπαν οι της Τουλούζ και κοιτάξτε, αν μας τον δώσετε, τον ΜΑΚ, μπορείτε να πάτε να πάρετε για την καταστάτη
ένα πολύ καλό παίκτη που εμείς τον παρακολουθούμε, τον Ενρίκε από τη Ρεν. Είναι μια ποδοσφαιρική συζήτηση. Ποιο ξέρει πόσε τέτοιε γίνονται σε διαπραγματεύσει ποδοσφαιριστών όταν πλέον γνωριστεί με τον απέναντί σου. Είναι μεταξύ σου. Στι διαπραγματεύσει πάντα γίνεται και μια κουβέντα καφενείου. Ωραία. Γίνεται κουβέντα. Συναντιόμαστε, διόμαστε φίλοι και τα λέμε. Ναι, τον θέλουμε. Ναι, για να σε ψήσω εγώ. Ναι. Που χρησιμοποιώ πολλά πράγματα. Ακριβώς. Πάρτε τον Ενρίκε. Από τη Ρεν. Τον έχουμε δει εμεί, τον έχουμε τσεκάρει κτλ. Στον ΠΑΟΚ μπήκε το όνομα Ενρίκε στη καθημερινότητα και άρχισαν να τον παρακολουθούν για να έχουν άποψη για αυτόν. Ο Μακ έφυγε, βεβαίως πήγε σε άλλη ομάδα. Η Τουλούς προσπάθησε να πάρει τον Ενρίκε δίνοντας 2 εκατομμύρια στη Ρεν. Δεν κατάφερε το καλοκαίρι. Και τώρα ο ΠΑΟΚ με τη Ρεν συζητάει για ποσό αρκετά μικρότερο. Γιατί η Ρεν ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ... Γιατί η Ρεν ζητάει και θα πάρει μάλλον και ποσοστό μεταπόλησης. Και γιατί ξέρει ότι μπορεί να το δώσει ένα 200-1,5 στον ΠΑΟΚ, αλλά να κερδίσει και πόσα ακόμα λεφτά από την πιθανή πώληση του Ενρίκε μετά από 2-3 χρόνια. Έχει και το συμβόλαιο που κλειτώνει. Είναι 500.000, 550. Δεν είναι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι μαθαίνεις παίχτες. Είναι και αυτό είναι ενδεχόμενο για το πώς να ενδιαφερθείς για ένα παίχτη. Επίσης το ότι ο Ενρίκε εκεί πέρα έχει ένα συμβόλαιο 500-550.000, σε εμάς θα πάρει μεγαλύτερο βέβαια για να έρθει. Δεν παίζουν τέτοια συμβόλαια στη Γαλλία. Δεν είναι συχνό φαινόμενο αυτά τα νούμερα. Είναι άλμα για αυτόν δηλαδή. Όχι, είναι ότι για να δώσεις αυτό το συμβόλαιο στον Ενρίκε σημαίνει ότι τον πίστευες ρε φίλε, ότι τον τσέκαρες, έδωσε και ένα εκατομμύριο στη Ζυρίχη. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το παίξι να μην είναι καλός. Για χύψη λόγους δεν έπαιξε στη Ρεν. Όσο περίμεναν, έπαιξε. Εντάξει. Τέλος πάντων. Έχει στοιχεία. Δηλαδή μόνο και μόνο που έχει ταχύτητα και δύο πόδια, ρε φίλε, εντάξει. Αρκεί να κλείσει, αρκεί να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με αυτά τα οικονομικά δεδομένα, μια και ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει με τον ποδοσφαιριστή, για να ανακοινωθεί και αυτή η περίπτωση. Εκεί λοιπόν βρίσκονται όλες οι υποθέσεις και με τον Ουάρντα και με τον Πρίγιοβιτς, αλλά και με τον Ενρίκε. Φίλε, 7-18 είπες για τον Μαύρο από τη Γαλλία. Προφανώς εννοείς τον τη Σανζέ, Εντόι, όπως λέγεται. Ο Μαύρος από τη Γαλλία, δηλαδή πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 εκατομμύρια μαύρο. Ναι, γιατί λέει για χάφ. Γιατί λέει για χάφ. Ναι. Είπαμε ότι καταλαβαίνουμε πως ο ΠΑΟΚ δεν πείθεται να δώσει αυτά τα λεφτά για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Και για συμβόλαιο που τελειώνει το καλοκαίρι. Αυτός ίσως είναι ένας λόγος που μέχρι τώρα δεν πείθεται. Ουσιαστικά με τον Εντόι ασχοληθήκαμε το περασμένο καλοκαίρι. Και υπάρχει μια δήλωση του τεχνικού διευθυντή της Ανζέ που λέει ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση. Η οποία είναι ξεκάθαρα ότι έγινε γιατί ήθελε να βγάλει τον παίκτη στο μετερίζι και στο μπαλκόνι να τον αγοράσει κάποιος για το καλοκαίρι δεν πάρουν μία. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ τελευταίες μέρες των μεταγραφών του πει πάρτε και 500.000 και φέρετε τον παίκτη, πρέπει να είναι ψημένος ο παίκτης. Αλλά ποιος παίκτης είναι ψημένος όταν ξέρει ότι θα διαπραγματευτεί ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι έχοντας καλή σεζόν. Μέχρι τώρα πόσο έχει, 9 γκολ έχει. Ποιος? Ο Εντόι. Όχι, φέτος δεν έχει τόσο 9. Πώς έχει? Φέτος έχει 3-4. Πέρυσι, τα τελευταία χρόνια έχει διψήφιο αριθμό. Φέτος δεν έχει τόσα πολλά. Μαζί με τον Τζαβέλα δεν μπορούμε να στείλουμε πακέτο και το Τζιόλι. Γράφει ένας φίλος. Χάθηκε. Άστο, ο Τζιόλις χάθηκε. Να τους δώσουμε κάτι, δύο-τρεις ακόμα, τους κάνουμε ομάδα. Γιατί τους είδα χθες, είχαν προβλήματα αρκετά. Ναι. Σπουδαίο ποδοσφαιρικό θέαμα χθες. Και όμως ο ΠΑΟΚ παίζει στο ίδιο πρωτάθλημα και παίζει και το ίδιο άθλημα με αυτούς που είδαμε χθες. Οι οποίοι κάθε 5 λεπτά έκαναν χέρι. Περισσότερα χέρια από πόδια είχε χθες το ντέρμπι. Δεν μπορούσαν να βρουν την μπάλα με τα πόδια. Συνέχεια. Λάθη, φάουλ και χέρια. Συνέχεια. Αυτή η ποδοσφαιρική ταλαιπωρία χθες. Στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ. Εντάξει, μου δίνει στοίχημα μια επιλογή να παίξω μπόνους. Εγώ θέλω να το βάλω 0-0. Και δεν σου δίνει σκορ 0-0 για να πάρεις 1000 ευρώ. Ωραία. Και μετά σου δίνει σκορ. Αν το βάλεις 0-0, δεν σου δίνει σκορ. Και ο Βλάκας το αλλάζω τελευταία στιγμή και το κάνω 1-1. Βάλω το 0-0, βρε αγόρι. Να πάρεις το 1000. Αλλά αυτές οι ομάδες που τις ειρωνεύεστε εσείς. Δεν ήταν μάτς για 0-0. Είχε κάποιες φάσεις. Είχε και επεμβάσει το Μπάρκας. Ναι, από τραγικά λάθη. Ναι. Όχι από δημιουργίες. Δεν έχει σημασία. Λέμε για το στοιχηματικό κομμάτι. Αυτό που βγάζει ο Μπάρκας του Βηγιαφάνες δεν βγαίνει ποτέ.
Και βέβαια είναι και δείγμα της ποιότητας των παικτών. Δηλαδή, ρε φίλε, εκεί είναι ένα απλό πλασεδάκι στη γωνία. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας να σκοτώσεις την παρέα. Μην ανοίξεις αυτό το θέμα, γιατί αν είναι θέμα ποιότητας των παικτών, χτυπάει καμπανάκι για τον Πάο. Δεν έχουμε ποιότητα στο τελειώματα, ούτε εμείς. Ο Κάμπος το ίδιο έκανε. Ναι. Με ένα φάουλ. Του Βιαφάνε είναι πιο εύκολο, ρε φίλε. Είναι στη μέση της εστίας, σηκωμένη η μπάλα. Μα ο άλλος δεν έχει θεματοφύλακα, ήταν πεσμένος ο τροφύλακας του Λεβαδιακού. Πεσμένος. Ναι, ήταν πλάγια ο Κάμπος σχετικά. Ρε. Ο Πάοκ φέτος έχει χάσει 10 τα οποία δεν χάνονται. Δεν δικαιολογώ εγώ. Είναι για εκτέλεση. Αλλά είναι και δείγμα της ποιότητας που υπάρχει. Δηλαδή εκεί είναι ένα απλό πλασεδάκι στην απέναντι γωνία με σηκωμένη την μπάλα. Δηλαδή. Τώρα αυτό δεν χάνεται, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή τώρα. Δηλαδή, για να καταδείξουμε και την ανάγκη να έρθει ένας Μπρίγιοβιτς, έτσι. Ο Πάοκ έχει ταχύτητα, έχει δουλεμένους αυτοματισμούς και σύστημα, αλλά στην τελική προσπάθεια είναι περίπου σαν αυτή την ποιότητα και Παναθηναϊκού. Θέλει κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Θέλει εύκολα γκολ. Δεν γίνεται αυτό να συνεχιστεί. Και βαθμολογία όμως λέει: Ολυμπιακός 38, Πανιώνιος και Ξάνθη από 28, Παναθηναϊκός 26. ΑΕΚ 22 μαζί με Παζιάννενα, Πλατανιάς 21, Ατρόμητος 21 και ο ΠΑΟΚ ένατος με 20. Υποχώρησε μια μάτς, θέση. Έχει ένα μάτς λιγότερο σε σχέση με όλους αυτούς. Ναι. Okay. Ναι, έχει και μείον 3. Παρ' όλα αυτά, αυτή η βαθμολογία εξακολουθεί να είναι σοκαριστική. Ναι. Αυτό που βλέπουμε μέσα στο γήπεδο με αυτό τον πίνακα βαθμολογίας είναι τρελό εντελώς. Ακόμη και με τους 3 βαθμούς που έχασες να σου τους επέστρεφαν και να κέρδιζες και μες στη Λάρισα, είσαι 2 βαθμούς πίσω από Ξάνθη και Πανιώνιο. Πες ότι κερδίζεις και μες στη Λάρισα. Δεν είναι φυσιολογικό. Κρίμα. Και είναι αδικούν τους εαυτούς τους. Κρίμα για αυτή την προσπάθεια. Τι άλλο θέλω να πω. Κάτι θέλω να πω σχετικά με το πρωτάθλημα. Δεν θυμάμαι. Ο ΠΑΟΚ βάσει προγράμματος παίζει Πέμπτη με το Λεβαδιακό, ναι, του Χριστόπουλου πλέον, που εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ προβληματικός. Λογικά θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι, αλλά κάτσε με την αστοχία, ναι, με την αστοχία που έχει ο ΠΑΟΚ. Ξέρεις τι θα γελάσουμε τώρα, κάτσε να δεις, παιδί. Αγόρι μου, αρρώστια είσαι. Αρρώστια είσαι. Πώς... Α, να τώρα τα καλύτερα λέγαμε για σένα. Τα καλύτερα λέγαμε για σένα, να ξέρεις. Με το Σταύρο. Τι? Όχι στον αέρα. Στον αέρα. Εκτός αέρα, βρε αγόρι μου. Λέγαμε τι περπάτησή σου να και τώρα σε πήραν τα χρόνια. Αυτό λέγαμε. Πω, με το χάντι. Ο 7-18 σημειώνει πάντως ο Λέοβατς κουμπώνει μια χαρά στην ΑΕΚ. Τώρα, αυτό γιατί το λες, ο Λέοβατς είναι κακός. Τι, μια χαρά είναι στον πάγκο Λέοβατς. Εννοείται. Μια χαρά είναι. Σταθερά είναι. Τι είναι, ο Ντίντακτον είναι σχεστιακά, ο Ντίντακτον παίζει αριστερό μπακ. Που προσκύνησε, που έπαιζε, έβαγε τα μούτρα του. Η Λίβερπουλ, τι θέμα έχει στα μπακ της. Τι, ο Λέοβατς δεν σε πειράζει. Η ΑΕΚ χωρίς τον Μάνταλο δεν περάσει το κέντρο. Και όχι ότι ο Μάνταλος είναι ο Μαραντόνα, απλά το παιδί είναι ένας κανονικός ποδοσφαιριστής. Τέλος πάντων. Κωμικοτραγικό. Κωμικοτραγικό. Αυτό με Παναθηναϊκό και με ΑΕΚ είναι. Α, ναι. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Α, ο Γιακουμάκης που μπήκε στη λίστα κι αυτός, η οποία λίστα πλέον είναι διψήφιος αριθμός παικτών που έχασαν τέτα τέτ. Και δεν είναι ότι τα χάνουν. Καμία πίεση, και τα πιάνει το μεταφυλακά που α, είναι και αυτός παίχτης. Τα βγάζουν έξω. Και τα βγάζουν έξω στο παραπέντε. Ο Λεάλ βλέπει τι κάνει στο πέναλτι. Ναι. Που προλαβαίνει να βγει ξεκάθαρα να μαζέψει την μπάλα. Όλοι σκίζουν τον Βιάννα, ο οποίος εντάξει, μιλάμε για κωμικό τώρα, δεν είναι. Εντάξει, αλλά ο Λεάλ. Όχι άνετα προλαβαίνει. Δηλαδή, απλά πρέπει να το φυλάξει. Πρέπει να φτιάχνει κινδύνου. Θα πέσει και στα πόδια του άλλου. Εννοείται, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Σταματάει και περιμένει να τον πλασάρει ο άλλος. Αυτό το χ έβγαλε και έτσι όπως ήρθε από 0-2-2-2, έβγαλε εκνευρισμό στο λιμάνι. Εκνευρισμό. Εκνευρισμό και εκβιασμό έβγαλε πάλι. Άρχισαν πάλι τα γνωστά τους. Ναι. Αλλά τώρα δεν είναι όπως παλιά. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να τους ακούνε και να παίρνουν εντολές. Τώρα οι διαιτητές δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Ο κάθε Φουκάκης και ο κάθε. Δεν που σφυρίζουν αυτό που βλέπουν. Το ότι δόθηκε πάλι. Ο οποίος Φουκάκης πάλι. Πέναλτι. Ακούει τα τρισχυρότερα από τον Ιντέγε στη φάση εκεί του φάουλ. Του λέει φακόφ, του λέει και δεν τον βγάζει τίποτα. Εντάξει. Τώρα ο Καρπετόπουλος αυτό που έχει κάνει τώρα είναι για πολύ πινελίκη. Που χωρίς να ξέρει τον κανονισμό γυρνάει και λέει. Περίξτε το. Εντάξει, φτάνει ρε φίλε. Εντάξει, έκανε τη δουλειά σα τόσα χρόνια. Φτάνει. Φτάνει. Χωρίς να ξέρει τον κανονισμό, λες ότι είναι έγκλημα του Φουκάκη που δίνει φάουλ εκεί.
Όχι, δε, να είναι φάουλ. Άμα σηκώσει ο Σωτηρίου και εκτελέσει και του κόψει όλο το πόδι, τότε να είναι φάουλ. Να κοπεί το πόδι. Τι μα λέτε, ρε. Σιτουέν Γιαννίρης μαζί μα. Θέλετε να δοκιμάσετε το νέο σε 3 τη Σιτουέν. Μοναστηρίου 196. Ένα τηλεφωνάκι για ραντεβού στο 2315-46-400. Σιτουέν Γιαννίρης είναι 45 χρόνια μαζί. Με Alter Ego τα αδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα και με εκτός αυτή την περίοδο. 60%. 60% έκπτωση έχει. Εσύ που τα παίρνει και κούτρα, δεν θα δώσουν και 60% τη τιμή θα σου δώσουν. Να βρούμε το φίλο μα να δώσει το χιλιάρικο στην κοπέλα του να πάει να τον ψωνίσει. 25 Μαρτίου, 12 στην Ευκαρπία και Πασαρίδου 85 στην Καλαμαριά. Η Ευκαρπία η οποία έχει φοβερά ρούχα, νερό δεν έχετε όμω. Δεν έχετε νερό, νερό. Είμαι εμφιαλωμένο, ναι. Και ο Άρης δεν είχε νερό και πήγε τελικό. Λοιπόν, ρεύει στην παρέα μα το δεύτερο μέρο τη εκπομπή. 433% το τηλέφωνο. Για να κλείσετε ένα τραπέζι, να πιείτε το καφέ σας, το ποτό σας, ό,τι θέλετε, εκεί στα ανατολικά, στην περιοχή της Ρέμβης, στο τέρμα της Πλαστήρα. Να ξέρετε ότι κάθε μέρα και κάτι ενδιαφέρον, σήμερα που είναι Δευτέρα, η Μύθος και η Κορώνα κοστίζουν 3 ευρώ. Επίσης, ο Ιταλός είναι στη δεύτερη μέρα, ώρα της εκπομπής εδώ στην παρέα μας. Κέντρο μπαταρίας Ιταλός και για επαγγελματίες και για ιδιώτες. Έχει χαλάσει το αυτοκίνητό σας, έχει μείνει από μπαταρία. Τηλεφωνείτε αμέσως στο 2310-540-5999. 24 ώρες το 24ωρο έρχονται, σας την αλλάζουν, σας ελέγχουν το δυναμό και σας δίνουν και ένα λίτρο παραφλού δώρο. Το κέντρο μπαταρίας Ιταλός έχει 3 καταστήματα σε Σικίας, Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης. Βλέπουμε στον Καζέτα θέμα παρέτηση Κοστούλα στον Πανετολικό. Πριν από λίγα λεπτά παρετήθηκε από την Προεδρία της ΠΑΕ ο Κοστούλας. Ποιος ξέρει τι έγινε. Και κοινή διαδικασία για να βρεθεί αντικαταστάτης. Παραμένει, λέει, μεγάλο μέτοχος, ναι. Και απευθύνει πρόσκληση προφανώς στους όσους θέλουν να αγοράσουν. Λοιπόν, την ομάδα. Ελπίζουμε επιστρέφοντας να έχουμε μια συνέντευξη για έναν από τους παίχτες που θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ, να μάθουμε κάτι παραπάνω. Αυτές οι μέρες τέτοιο ενδιαφέρον έχουν, συλλογή στοιχείων για τους ποδοσφαιριστές αυτούς που δεν ξέρουμε. Μέχρι να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο από τώρα. Θύμισε ο Γιώργος Συρίγος ένα θέμα από τα πολύ ωραία που έπαιξαν χθες με τις αντιδράσεις των Πολωνών οπαδών της Λέγκια για το Πρίγιοβιτς και τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Του Γκράζα. Ναι, ναι. Και αυτή είναι ωραία ποδοσφαιρική ιστορία γιατί συμβαίνει στις μεταγραφές. Όπως και εσύ έκανες με τον Ροντρίγκες και φάγει τα πινελίκια του Ροντρίγκες, έτσι γίνεται με τον Πρίγιοβιτς. Το θέμα υπήρχαν είναι... πολλά ειρωνικά σχόλια για τον ΠΑΟΚ, ναι. Όχι για τον παίχτη. Η ειρωνία για τον ΠΑΟΚ που πας σε μια ομάδα του πουθενά, γράφει ένας. Άλλος γράφει για τα λεφτά. Μας πούλησες, μας πρόδωσες για τα λεφτά, για αυτά τα κλασικά. Άλλος έγραψε. Δεν είσαι και πολύ έξυπνος. Ναι. Αυτά τα πολύ ωραία. Μέχρι να, ειδικά για το θέμα του ΠΑΟΚ, να βγει άλλος Πολωνός και να τους θυμίσει, παιδιά, αυτή η ομάδα που λέτε ο ΠΑΟΚ από εμάς είναι πάνω στη βαθμολογία της UEFA. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 55 κάτι, ναι, και αυτή είναι στο 72. Και εμείς είμαστε στο 70 κάτι. Άρα δεν υπάρχει ποιος ΠΑΟΚ. Απάντησε Πολωνός στους Πολωνούς. Ναι. Μέχρι να βγουν και ήδη ΠΑΟΞίδες και να απαντάνε και ρωτήσε τη Φενέρμπαχτσε και την Τότεναμ και ποιος είναι ο ΠΑΟΚ. Και μου λέει ο Γιώργος Συρίγος, δεν θυμούνται τον ΠΑΟΚ που τους απέκλεισε με 45.000 κόσμο τον γκολ του Παρίδη. Μια χαρά τον ξέρουν τον ΠΑΟΚ, λέει ο Γιώργος Συρίγος. Εκείνος που έγραψε στο σχολείο ήταν μικρός, δεν τον ήξερε. Ναι. Ο μπαμπάς του τον ήξερε τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι πρώτος παίχτης που παίρνει από εκεί. Ο Πις. Γεια σε Πις. Παιχτάρα. Και στην Καβάλα. Στην Καβάλα παιχτάρα. Στην Καβάλα, ναι. Ακούπησε. Την έκανε τη δουλειά στην Καβάλα, βέβαια. Εκεί που, αλήθεια, ναι, εκεί που ναι. Έπρεπε, την έκανε τη δουλειά. Μα υποστηρίζαμε Καβάλα εμείς. Καλά, εγώ φανατικός. Δε. Με το μάλιο. Αφού είχα κάνει και τα μαλλιά μου έτσι. Με φάουλ. Έχει βάλει μια φαουλαρά. Ο Πις. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αρκετά. Ναι, ναι, όχι ένα συγκεκριμένο που. Μια συνέντευξη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Του μεγάλου Γιάννη Μπουτάρη που τον ξεφώνησε ο Άξιξ. Σε ηλικία. Τι εννοείς. Σε ηλικία. Μεγάλο. Στη Θες Νιούς. Ποια είναι η άποψή σας, ποια είναι η άποψη ενός Αριανού Δημάρχου για τον Ιβάν Σαββίδη. Ο οποίος το παρασκήνιο είναι ότι ο δημοσιογράφος είναι άρρωστο παοξάκι έτσι. Που κάνει την έρωτα. Συρμάτσης. Ναι, συρμάτσης. Θα τον βλέπατε ποτέ πίσω από αυτό το γραφείο. Μπέμπε. Δεν ξέρω αν έχει φιλοδοξία να γίνει δήμαρχος της Θεσσαλονίκης. Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει φανατική ελληνική συνείδηση. Δεν είναι τυχαίες οι κινήσεις που κάνει. Κάνει πράγματα και πέρα από την επιχειρηματική λογική. Όπως η Μαρίνα που προτείνει να γίνει μπροστά στο Μακεδονία Παλάς. Είμαι υπέρ της Μαρίνας.
Πιστεύω και οριμάζει μέσα στο μυαλό μου ότι αργά ή γρήγορα θα ανακηρύξουμε τον Ιβάν Σαββίδη επίτιμο δημότη της πόλης. Το πιστεύω βαθύτατα, λέει ο Μπουτάρης. Δεν ξέρω πολλούς ανθρώπους που έχουν λεφτά και σε μια χώρα που είναι άκρος εχθρική για οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, 100% σε αυτό. Βρίσκεται ένας άνθρωπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα, καταθέτει κεφάλαια, ξοδεύει λεφτά και δημιουργεί κίνηση. Τι παραπάνω θες από έναν άνθρωπο, λέει ο Μπουτάρης, για τον Ιβάν Σαββίδη, που δεν βάζει με λεφτά για να πάρει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Άλλη. Εντάξει τώρα, κοίτα να δεις. Άλλο να έχεις έναν εκνευρισμό γιατί η ομάδα δεν κατακτά κάτι. Άλλο να έχεις έναν εκνευρισμό επειδή είσαι όγδος. Είναι, αυτά είναι φυσιολογικά. Και αυτά που γίνονται, ενώ είμαστε όγδοοι, είναι πολύ λιγότερα από αυτά που άλλες φορές συνέβαιναν. Εντάξει. Και άλλο να ισοπεδώνεις τα πάντα με επιχειρηματολογία παιδική εντελώς. Εντάξει. Παιδε μου, το κατηγορήσεις για την ποδοσφαιρική λογική που δεν έχει ο ΠΑΟΚ, για τη δομή, για επιλογές, για στρατηγική, για διάφορα κτλ. Αλλά ταυτότητα. Για το οικονομικό τώρα τι να πεις, δηλαδή χάνεις όλο το δίκιο σου. Δηλαδή ξεφτιλίζεσαι να λες ότι μαζεύει τα λεφτά από τις πωλήσεις παιχτών και δεν δίνεις στον ΠΑΟΚ, είναι ντροπή. Κάτι πινακάκια που κυκλοφορούν. Και, αλλιώς θα προσέγγιζε σαν φίλαθλος την επένδυση Σαββίδη το 1997, όπως όταν ήρθε ο Μπατατούδης. Με το οικονομικό περιβάλλον που υπήρχε τότε και αλλιώς σήμερα, όπου πραγματικά, παιδιά, πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τις ντροπές και να παραδεχτούμε ότι μας λείπουν 99 ευρώ για να συμπληρώσουμε εκατοστάρικο. Δεν μπορεί να συμπεριφερόμαστε έτσι σε ανθρώπους που επενδύουν χρήματα. Είναι καταρχήν για μας υποτιμητικό. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Και ο ρεαλισμός λέει το εξής. Ως κλίμα, ως περιραίους ατμόσφαιρα, ως ΜΜΕ, ως. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να βάλουμε στο μυαλό μας ότι τα λεφτά δεν κάνουν τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Ότι είναι άλλα τα στοιχεία τα οποία εξελίσσουν ποδοσφαιρικά project. Και τα λεφτά είναι ένας σημαντικός παράγοντας όταν έχεις πολύ καλές ιδέες να ανέβεις σε πολύ ψηλό επίπεδο. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα δεν μπορείς να κατηγορείς τον Σαββίδη ότι δεν έχει διάθεση να δώσει λεφτά. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, θέλουμε να οδηγήσουμε τον ΠΑΟΚ ψηλά. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε ορθολογικά τι του λείπει. Δεν του λείπουν λεφτά. Κάτι του λείπει, ρε, πως δεν γίνεται. Κάτι του λείπει. Τι του λείπει. Ποδοσφαιρική αύρα. Ωραία. Εκεί πρέπει να πάει η κουβέντα. Το να, αυτή η περιραίωση ατμόσφαιρα να ανοίγει η κουβέντα ενώ ο Σαββίδης βάζει ή δεν βάζει λεφτά, μειώνει τον ΠΑΟΚ, τον βγάζει από το στόχο του. Ωραία. Δεν έχει καμία λογική. Και δεν έχει αποτέλεσμα. Αποθαρρύνει τον επενδυτή. Δεν έχει αποτέλεσμα. Κάνει του κριτική κάτι που ισχύει και σοβαρό. Και τόσα άλλα πράγματα. Μα θα απαξιώσει που... ο ίδιος. Την κριτική που του ασκείται. Ναι. Δεν θα καταλάβει γιατί. Δεν θα καταλάβει, δηλαδή τι βλάκες είναι αυτή. Δεν θα καταλάβει και τα σωστά. Δεν λεφτά, είναι λύθη. Θα το πει. Όχι. Η κριτική είναι ότι βάζεις λεφτά με λάθος τρόπο. Απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν. Και να μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Έχουμε ένα καθεστώς ποδοσφαιρικό στον ΠΑΟΚ στο ελληνικό ποδόσφαιρο εδώ και 30 χρόνια. Εντάξει. Έγινε τεράστια μάχη. Χθες είχα μια κουβέντα με έναν άνθρωπο που εμπλέκεται στην ΕΠΟ για πολλή ώρα. Ωραία, και καταλαβαίνω πλέον ότι δεν υπάρχει ΕΠΟ όπως την ξέραμε. Είναι σαφές αυτό. Εντάξει. Υπάρχουν όμως οι παθογένειες που 30 χρόνια ταλαιπωρούσαν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και αυτό χρειάζεται ένα χρόνο, ένα διάστημα, ένα χρονικό διάστημα για να ξεπεραστεί. Ναι, ρε φίλε, όταν ο Τσιλιανίδης είναι στο Καραϊσκάκι τέτα-τέτ με το Λεάλι, είναι το σκάτο στην κάλτσα. Και θα τη στείλει την μπάλα στα πουρνάρια. Είναι μια από τις παθογένειες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θέλει χρόνο και αυτό. Ενώ στην Τούμπα μπορεί να στο βάλει. Μαγιά του Ολυμπιακού είναι αυτό. Εννοείται. Μαγιά του Ολυμπιακού. Και εγώ μπορώ να σου πω και τις 50 μαγιές του Ολυμπιακού. Γι' αυτό είπαμε κάποια στιγμή, Σταύρε, ότι όλα παίζουν ρόλο. Και το κλίμα που μπαίνει ο άλλος στα ποδητήρια και νιώθει δέος σε αυτό το γήπεδο που ήρθε και στο τι αντιμετωπίζει στους φιλάθλους. Δημιουργεί μια πίεση ψυχολογική στον κάθε αντίπαλο. Ένα δέος. Και έρχεται η ώρα που το χάνει. Πώς γίνεται η άτιμη μπάλα και το χάνει. Και έρχεται στην Τούμπα και σου κάνει μισή φάση και στο καρφώνει. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί άλλη χρονιά αυτό. Είμαστε στα τελειώματα, στα απόνερα. Με την άβρα πάει ο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί και του χρόνου κάτι τέτοιο. Πάμε όμως στο κρίσιμο θέμα της ημέρας. Και όμως θα πάρουμε και παράταση στην εκπομπή. Πάμε στο κρίσιμο θέμα της ημέρας. Αν θα πάρουμε διαγώνιο. Σκάσαμε. Γράφει ο 477. Και αυτό είναι το θέμα
και όχι κάτι άλλο στο ποδόσφαιρο. Διαγώνιση είναι στο βόλεϊ, το μάθαμε εδώ και ένα-δύο χρόνια. Ο Γιάννης ο Παρασκευαίδης είναι στη γραμμή. Γιάννη, καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα και σας. Καλημέρα. Τι γίνεται? Όλα καλά. Γιατί καθυστερείτε να πάρετε διαγώνιο? Εντάξει, δεν καθυστερούμε. Απλά καταλαβαίνεις και εσύ και οι φίλοι ακροατές ότι όταν όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι ο ΠΑΟ χρειάζεται διαγώνιο, ναι, και όταν γράφονται αρκετά ονόματα, λογικό είναι αυτές οι περιπτώσεις που ακούγονται, τη μία μέρα που ζητάνε 5.000 και την άλλη μέρα να ζητάνε 10, επειδή έπαιξε το όνομά τους στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Συμβαίνει και αυτό. Το ραντεβού βέβαια με τον κύριο Κατσαρή, τον πρόεδρο του Ρασιτέχνη, έγινε όπως γράψαμε και στο ΠΑΟ 24. Τι είδους ραντεβού? Πάθηκε. Έγινε μετά το παιχνίδι της κόντρας στην Ευρεστιάδα, το οποίο παρακολούθησε ο πρόεδρος του Ρασιτέχνη. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Χρόνια έπρεπε να έχει να πάει. Ήτανε κανονικά στην... Έχω ακούσει ιστορία για ένα ΠΑΟΚ Λαμία από 2-0 και από 10... και ένα σκορ μεγάλο που γύρισε σε 2-3 και από τότε δεν έχει ξαναπάει σε βόλη. Ναι, ναι, ισχύει. Πήγε τώρα, Ισχύει αυτό. Πήγε, ναι. Τι γίνεται? Πήγε, εντάξει, εύκολα 3-0 την Ευρεστιάδα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και γουρλής. Ήταν αναμενόμενη η νίκη αυτή. Ναι. Πάντως μετά το παιχνίδι στα γραφεία του ΤΑΠΑΟΚ έγινε συνάντηση με τη διοίκηση του ΤΑΠ. Δηλαδή ήταν εκεί πέρα ο κύριος Κατσαρής, ο κύριος Τσαλόπουλος, ο team manager ο κύριος Τζίκας, ο κύριος Παϊσιάδης ο αντιπρόεδρος και φυσικά ο κύριος Καλμαζίδης ο προπονητής. Mm-hmm. Πάρθηκε η οριστική απόφαση για τον αντικαταστάτη του Γκόμες, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και ίσως σήμερα το απόγευμα να μπορέσουμε να πούμε και περισσότερα μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Α, δηλαδή... Δεν έχει κλείσει ακόμα κάποιος, ναι, περιμένουμε και από ό,τι μαθαίνω εγώ μέχρι το απόγευμα ίσως να έχουμε νέα. Δηλαδή αποφάσισαν από το Σάββατο πού θα στραφούν, ποιος θα είναι ο εκλεκτός. Ποιος θα είναι ο εκλεκτός, ο μοναδικός. Γιατί στη λίστα υπήρχαν πάρα πολλοί, έτσι μην κρυβόμασταν. Υπήρχαν τρεις αθλητές. Ο τρίτος ήταν που έπαιζε στο ελληνικό πρωτάθλημα, οι δύο ήταν από άλλα πρωταθλήματα. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι δεν πάνε στη λύση του παίχτη που ήταν στην Ελλάδα, για να μην κάνουμε και τζάμπα διαφήμιση, αλλά θα προχωρήσουν σε άλλη επαφή. Θα δούμε το απόγευμα. Ξαναλέω ότι εγώ, επειδή μίλησα και νωρίτερα, το απόγευμα καταλαβαίνω ότι θα έχουμε κάτι πιο ουσιαστικό. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει. Και αυτό που έμαθα επίσης, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι ο παίχτης θα προλάβει να παίξει και το επόμενο παιχνίδι στο πρωτάθλημα της Volley League. Δηλαδή, άμεση εβδομάδα. Ναι, την Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ τώρα παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή παίζει ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω 5 και 4 παίζει με το Λεβαδιακό. Ναι. 7 παίζει ο ΠΑΟΚ με την Νόβι Παζάρ και δεν είναι το παιχνίδι έτσι αδιάφορο. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να παρουσιαστεί σοβαρός, να πάρει 2 σετ και να τελειώνει με την υπόθεση πρόκρισης, γιατί έχουν στόχο στον ΠΑΟΚ να προχωρήσουν στο ΣΕΦ ΚΑΠ, γιατί είναι στα μέτρα τους ο συγκεκριμένος ο θεσμός. Δεν είναι δηλαδή με τα τρελά μπάτζετ που έχουν στο Champions League. Είναι ένας στόχος που μπορεί ο ΠΑΟΚ να χτυπήσει. Αυτό που έμαθα εγώ είναι ότι ο παίχτης σίγουρα θα προλάβει να παίξει στο παιχνίδι με τον Ηρακλή Χαλκίδας, το οποίο είναι 21 του μήνα. 21 είναι το Σάββατο, άρα το Σάββατο ο παίχτης, ο νέος ο διαγώνης θα παίξει. Γιατί θέλουν να παίξει ένα παιχνίδι πριν πάνε στην Κύπρο. Εντάξει, αφού θα είναι και στο link up. Γιατί, ναι, γιατί ο κύριος Χαλμαζίδης του είπε και σε εμάς στον αέρα ότι δεν βιάζεται, δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ το link up, αλλά τον κύριο Τσαλόπουλο τον ενδιαφέρει το link up. Δηλαδή αύριο θα υπάρχουν δηλώσεις στη συνδρομητική τηλεόραση του Προέδρου του ΤΑΠΑΟΚ, ο οποίος το λέει ξεκάθαρα ότι ο κύριος Χαλμαζίδης δεν βιάζεται, εγώ όμως βιάζομαι και θέλω και το link up. Ωραία. Εντάξει. Το θέμα όμως είναι, καλύτερα, το θέμα είναι το πιο βασικό, ότι συμφώνησαν όλες οι πλευρές για τον εκλεκτό. Συμφώνησαν και περιμένουν από όσο ξέρω την απάντηση, η οποία είναι να έρθει το απόγευμα. Μάλιστα. Γι' αυτό είπα ότι το απόγευμα θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις. Και αλλά... λες ότι μάλλον δεν θα είναι αυτός από το ελληνικό πρωτάθλημα. Όχι, και το εύχομαι κιόλας να μην είναι. Α, παίρνεις και θέση. Ναι. Να αναφέρουμε το όνομα για να καταλάβει και ο κόσμος, δεν ξέρω. Δεν το αναφέρουμε, άμα το ξέρουμε. Για τον Γιορτάνοφ, έχει γραφτεί παντού. Και γιατί εύχεσαι, Γιάννη, έχεις επηρεαστεί από μια άποψη που έχει ακουστεί? Εντάξει, εγώ είδα το παιχνίδι του Γιορτάνοφ με τον ΠΑΟΚ, είδα το παιχνίδι του Γιορτάνοφ με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει το κορμί του να αντέξει στα play-off. Γιατί στα play-off όταν ο ΠΑΟΚ παίζει τον Ολυμπιακό, αυτό λες. Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν τον εμπιστεύομαι. Δηλαδή δεν τον εμπιστεύομαι, όχι ότι το παιδί θα έρθει εδώ πέρα και θα κάτσει να χάσει,
Αλλά όταν παίζεις 5 χρόνια στον Ολυμπιακό και βλέπω εγώ στο ΠΑΟΚ, στο Κηφισιά ΠΑΟΚ να τα δίνεις όλα, να έχεις 37 πόντους και στο Κηφισιά Ολυμπιακός να συνεδεύεις σε μία την στέγη και μία το out, εντάξει. Είναι γι' αυτό ένα θέμα. Τώρα άμα το, από τον ΠΑΟΚ τον εμπιστεύονται και δεν βρήκαν καλύτερη λύση και πάνε στο Γιορτάνοφ, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Αλλά αυτό που με αγχώνει πιο πολύ με τον Γιορτάνοφ και γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν το έχουμε γράψει καν το όνομά του, είναι ότι δεν ξέρω πραγματικά παιδιά θα μπορέσει να δείξει το κορμί του στα play-off. Μάλιστα. Δηλαδή στα play-off τα παιχνίδια δεν είναι ανά 5 μέρες, είναι ανά 2 μέρες. Mm-hmm. Θα αντέξει το δικό του κορμί να πάρει μια σειρά αγώνων 15-20 μέρες μέχρι το τελικό. Δεν το ξέρω. Γιάννη, έχεις επιχειρηματολογία. Και αλλά δεν είσαι και σίγουρος ότι απορρίφθηκε. Δεν είμαι σίγουρος ότι απορρίφθηκε, απλά ξέρω ότι είχε γίνει και προσέγγιση και τον χειμώνα, είχε γίνει μια συζήτηση βασικά, όχι μια συζήτηση για να έρθει, μια απλή συζήτηση για το πόσο θέλει να έρθει και αν θέλει βέβαια να έρθει. Ήταν θετικός, αλλά το νούμερο που είχε ζητήσει τον Νοέμβριο ήταν αρκετά μεγάλο. Ναι. Και αυτό δεν έπαιξε το ρόλο του, πιστεύω. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο? Να πούμε ότι η εθνική ομάδα στο handball, έτσι άμα σας ενδιαφέρει, πήρε πρόκριση. Πήρε πρόκριση το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην επόμενη φάση του Euro 2020 με τον Λοΐζο να παίζει βασικός τερματοφύλακας και τον Αραπατζή να πετυχαίνει 3 τέρματα. Πρώτος σκορ ήταν ο Παπαδόπουλος με 4, οπότε καταλαβαίνετε ότι πήγε καλά και ο Βαγγέλης ο Αραπατζής. Εντάξει, έχει δρόμο η εθνική. Απλά επειδή ήταν και δύο δικά μας παιδιά και ξεχώρισαν, έπρεπε να το αναφέρουμε και αυτό. Επιστρέφουν 2 η ώρα σήμερα τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη και θα βρίσκονται κανονικά και οι δύο αυτοί στο παιχνίδι του Σαββάτου 21 του μηνός με τον Άρη Νίκαιας. Ποιος είναι ο Στάροβιτς? Ο Στάροβιτς. Ο Στάροβιτς είναι Σέρβος διαγώνιος Σταύρου μου. Μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό και στο Champions League, αλλά μεγάλο κασέ. Δηλαδή το κασί του δεν πέφτει κάτω από τα 150 χιλιάρικα. 150 χιλιάρικα είναι το 1 τέταρτο του μπάτζετ του ολόκληρης ομάδας. Ναι, εντάξει. Αν είχες 150 χιλιάρικα, Σταύρο, και με συγχωρείς που σε διακόπτω, θα μπορούσες πορείο απλά να τον πάρεις τον Νοέμβριο. Εντάξει, ό,τι δώσουμε τώρα είναι υπέρβαση μπάτζετ και κάποιος πρέπει να τα χώσει. Δεν είναι έτσι εύκολα τα γράμματα. Κάπου πάει το μυαλό μου. Απλά να, γιατί πάει ο Τσαλόπουλος λίγα βάζει. Όχι, μάλλον λέει για τον κύριο Κατσαρίο. Δεν είπα ποτέ. Δημήτρης. Γιατί αυτός πάντα ξυλώνεται όταν είναι ανάγκη. Τον Ιβάν λέει. Όχι ρε. Δεν το σκέφτηκα, αλλά... Εντάξει, νομίζω Κατσαρί εννοούσε ο Δημήτρης ότι πάντα όταν υπάρχει πρόβλημα εκεί απευθύνεται. Πόσο Κατσαρίς έχει λόγου ξεφύγει με το βόλιο και πόσο έχει μπει το μικρόβιο ακόμα δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή μάλλον οι τίτλοι τον έχουν ζεστάνει τόσο πολύ που στο βόλιο κάνει τρέλες. Ο Δημήτρης το λέει αυτό γιατί ήταν και στην τελευταία γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη που είχε πει ο κύριος Κατσαρίς ότι ποιος νομίζεις είναι. Δεν τη βάζετε τα λεφτά λέει ο Ολυμπιακός, λέει τα βάζει τα λεφτά λέει ο Μαρινάκης, λέει είστε καλά. Ποιος νομίζετε λέει ότι τα βάζει τα λεφτά. Ναι. Όχι ότι είναι μικρή βοήθεια που έχει δώσει στο τμήμα και ο κύριος Τσαλόπουλος αλλά και ο κύριος Ανδρέου, αλλά όταν το budget θα είναι 7-8 κατοστάρικα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να βάλει 3 τουλάχιστον, μπορεί και 4. Ναι. Αυτός είναι ο Ερασιτέχνης. Ωραία. Άρα Γιάννη, η σημερινή ημέρα θα είναι καθοριστική για την επιλογή που επίσης είναι καθοριστική είμαστε για την ομάδα. Σαν αμένα κάρβουνα είμαστε, Δημήτρη μου. Ωραία. Και νομίζω ότι όσο πιο νωρίς το παλαντάκι θα είναι και καλύτερο σήμερα. Μάλιστα. Να είσαι καλά Γιάννη, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Με μπάσκετ δεν έχουμε κάτι προς το παρόν αυτή την εβδομάδα. Επειδή μερικές φορές κάνουμε κριτική, ρε παιδί μου, στους ανθρώπους που είναι σε αυτά τα τμήματα, το όχι και τόσο εμπορικά, αλλά που φέρουν τίτλους στον ΠΑΟΚ. Τις προάλλες πίναμε καφέ με τον Γιάννη και του λέω: Πες μου, ρε Γιάννη, ας πούμε για παράδειγμα στο handball, που έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Είτε παίρνουμε το πρωτάθλημα, είτε δεν το παίρνουμε. Ας πούμε, πόσα λεφτά πρέπει να βάλει κάποιος για να πει ότι είμαι ο έφορος και θα κάνω πρωταθλητισμό με την ομάδα. Λέει: Μπορεί να βάλει και 200 χιλιάρικα από την τσέπη του, ή 100, ή 70 κάθε χρόνο. Εντάξει, δεν είναι εύκολα πράγματα. Κάνουμε κριτική σε κάποιους ανθρώπους που είναι εκεί και στείλουν ρόστερ. Γιατί δεν κράτησες τον έναν, γιατί δεν πήρες τον άλλον, ή γιατί οι αντίπαλοι κάναν καλύτερη ομάδα. Για να κρατηθείς εκεί και να πρωταγωνιστείς, κάποιος πρέπει να ξυλώνεται πολλές χιλιάδες ευρώ που δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά στις μέρες μας. Και εγώ, αν ήμουν επιχειρηματίας και είχα μια πολύ υγιή επιχείρηση, δεν θα το είχα εύκολο να δώσω 100 ή 200 χιλιάρικα το χρόνο για να κάνω την πλάκα μου, την τρέλα μου. Λοιπόν, βγήκαν οι διαιρητές για την επόμενη αγωνιστική στο πρωτάθλημα, μια και μεσοβδόμαδα θα παίχνουν τα παιχνίδια. Στον αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός ορίστηκε ο Κερκυραίος Πουλιμάς.
Ο συγκεκριμένος έχει πάρα πολύ μικρή παρουσία στην Super League. Δηλαδή αυτό θα είναι μόλις το τρίτο του παιχνίδι στη Super League. Έχει παίξει και κάποια άλλα μάτς κυπέλου κτλ. Και στη β' κατηγορία. Φέτος για παράδειγμα έπαιξε στην Super League ένα μάτς 24-9 για ένα Πατανιάς 0-0. Έπαιξε 16-10 Ατρόμητος Βέρεια 1-0. Και γεια σας από εκεί πέρα. Έπαιξε τώρα τελευταίο Παναθηναϊκός και Σαμικός στο κύπελο. Έπαιξε Πανέζο Λεβαδιακός, Πανετολικός Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η επιλογή της ΚΕΔ για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό. Πέμπτη απόγευμα. Κατά τα άλλα, Βέρεια Λάρισα Σιδηρόπουλος πάλι. Ναι, τι σημαίνει αυτό το γκούγια, Σιδηρόπουλος. Τι. Τώρα το ΠΑΟΚ, Λάρισα ΠΑΟΚ θα σφίξει άλλος. Νομίζω ναι. Ναι. Παναθηναϊκός Πατανιάς Καραντώνης από την Μαθία. Μας έκανε καλή εντύπωση αυτός. Είναι της Κέρκυρας. Ποιος είναι. Αυτός που τους είχε βάλει κάτω, τους έκανε μάθημα. Τους βοηθούς. Καλός δεν ήταν. Προσεκτικός. Εύκολο παιχνίδι. Όλα καλά ήταν. Αφού πήγε άλλο στο... Αυτό που έγινε πριν και το είδαμε με τα μάτια μας. Το είδαμε εμείς με τα μάτια μας. Ναι. Κατεύθυνση βίντεο κανονικά στους βοηθούς. Πάρα το πολύ επαγγελματίες. Τι κάναμε επαγγελματίες 100%. Γιατί μένουμε στο ίδιο ξενοδοχείο με τους διαιτητές στην Κέρκυρα πάντα. Ξάνθη Ηρακλής ο Αρετόπουλος. Αλλά βλέπω ότι οι βοηθοί είναι φίλοι μας Νταλούκας και Βασιλόπουλος. Δύο δημοσιογράφοι σμυρίζουν. Ο Αποστόλης το είχε το υποπτιακό. Το Βασιλόπουλος. Και είναι και ψηλός ο Αποστόλης. Το έχει έτσι. Είναι ναι, και ο Βασιλόπουλος είναι ψηλός. Ο Αρετόπουλος Ξάνθη Ηρακλής. Φαντάζεσαι τον κανονικό τον Βασιλόπουλο βοηθό. Ατρόμητος. Καταρχήν Βασιλόπουλος δεν μπορεί να είναι βοηθός. Κέρκυρα. Σωστά. Ατρόμητος Κέρκυρα Τσαμούρης Πειραιά. Τι είναι αυτός. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός ο Κίζας. Με Κούλα Χασάν και Μερκενίδη. Αφού δεν είναι με το Μαρκεζίνη, πάλι καλό. Στο ΠΑΟΚ που λιμάς είπαμε Κέρκυρα, Μπετσόγλου Κορινθίας και Λάζαρης Καβάλας. Ο Σίμος. Όχι, ο Γιώργος. Ναι. Πανετολικός ΑΕΚ, Παπαπέτρου από την Αθήνα. Και πας για ένα Πανιόνιος, το ντέρμπι. Ο Ζαχαριάδης από τη Μακεδονία. Ο Μονόφριδος. Ναι. Τι φρύδι έχει όμως, δηλαδή πάει ένα τσιμπιδάκι. Έλα και εσύ, άμα δεν πάρει τσιμπιδάκι, ενώνονται. Εντάξει, εντάξει. Φίλε... Απλά το δουλεύεις. Φίλε, δουλεύουμε τσιμπιδάκι. Ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Πάμε αφού είπαμε διετή. Εντάξει, φίλε, δεν είναι φρύδι. Νιούς φύς και... Εντάξει, να λέμε την αλήθεια τον κόσμο. Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Λοιπόν, ο Δημήτρης μου μου υπέδειξε πριν να μην ξεχάσω να αναφερθώ στη διακοπή νερού της ΕΙΑΘ που αναμένεται στις χαμηλές περιοχές της Ευκαρπίας. Επειδή ξέρετε, η Ευκαρπία είναι ΒΠ, βόρεια προάστια. Είναι κάπως κλινές το έδαφος, έχει υψόμετρο. Είμαστε 120 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Και πες μου, ρε φίλε, σε παρακαλώ λίγο. Με βάση τη λογική. Ναι. Αν έχουν. Α, οι χαμηλές. Ναι. Θα έχουν υψηλές περιοχές. Ναι. Γιατί δεν φτάνει το νερό μέχρι εκεί. Τελειώνει. Αυτό θέλω να πω, ναι. Ότι δεν φτάνει από κάτω προς τα πάνω. Εμείς τι πρόβλημα έχουμε και στην περιοχή. Ότι το νερό, επειδή έχουν αδειάσει δεξαμενές, ναι. Το νερό το χρησιμοποιούν πλέον όταν τρέχει ή κάτω και δεν φτάνει στους πάνω. Εδώ είναι αντίστροφα. Επειδή το υδραγωγείο είναι πάνω σε εμάς. Έχει υδραγωγείο ξεχωριστό. Ναι. Η υδροδότηση δεν γίνεται κατευθείαν από έναν αγωγό και να πηγαίνει κατευθείαν στα τέτοια. Mm. Πάει πρώτα σε μια τέτοια, σε ένα μεγάλο, μια μεγάλη δεξαμενή mm. και μετά διαχέεται. Οπότε οι πρώτοι προλαβαίνουν, παίρνουν. Ναι. Οι πιο χαμηλά δεν έχουν. Αλλά μάλιστα. Εδώ τώρα θα κλείσει η διακόπτη. Κοιτάξτε να δείτε, έχει πάρα πολλές βλάβες, πολύ χαμένο νερό και δεν φτάνει το νερό. Δηλαδή, εμάς ένας μεγάλος σωλήνας φέρνει νερό από το Παπαγεωργίου στην Ευκαρπία. Αυτός ο σωλήνας δεν φτάνει να. Γεμίσει το υδραγωγείο γιατί χάνεται νερό σε βλάβες. Και η ΕΙΑ δεν προλαβαίνει, οι εργολάβοι δεν προλαβαίνουν. Τώρα δεν θα έχει νερό στην Ευκαρπία από τώρα που συζητάμε μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Και συγκεκριμένα στις οδούς 28 Οκτωβρίου, Σμύρνης, Παπαδιαμάντη και Παπάγου. Είναι τετράγωνο εκεί και το δικό μας το σπίτι είναι μέσα. Κόπηκε το νερό, τελείωσε. Και λέει τώρα, η γενικότερη πάντως κατάσταση του υδροδοτικού συστήματος του πολυδημικού συγκρότημα εμφανίζεται σήμερα βελτιωμένη. Και οι στάθμες των δεξαμενών παρουσιάζουν τις τελευταίες ώρες ανωδική τάση. Αυτό είναι αποτέλεσμα της συστηματικής αποκατάστασης διαρροών και της διαχείρισης του μοντέλου της πόλης. Οι διευθετήσεις που γίνονται στις παροχές του δικτύου τις τελευταίες ώρες
αποσκοπούν στην ελάφρυνση της λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης. Αυτά από την ΕΙΑΘ που έχει ακούσει πάρα πολύ κράξιμο τις τελευταίες μέρες, άλλες φορές δικαίως, άλλες φορές αδίκως, αλλά και αυτή η εταιρεία, όπως και όλη η πόλη, ήταν ανέτοιμη να διαχειριστεί μια τέτοια κρίση. Σπασμένες σωλήνες. Εμένα μου λέει ο πεθερός μου στη Φλόρινα που ήμασταν προχθές, ξέρεις τι έχει γίνει, μου λέει. Όλοι σπάσανε σωλήνες τους. Mm. Αλλά ο νόμος έχει 30 χρόνια χειμώνα με μείον 10 και μείον 15 και μείον 20. Έφτασε μείον 23 εκεί. Και βέβαια εννοείται ότι για τους Φλωρινιώτες, τους Πτολεμαϊδιώτες, τους Κοζανίτες, είμαστε ανέκδοτο το πώς διαχειριστήκαμε αυτή την κρίση. Λάνε. Γιατί σου λέει, κοίταξε τη Φλόρη, τι πάθαμε. Εμείς τους Αθηναίους. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά από την ΕΙΑΘ, δεν θα έχει νερό η Ευκαρπία. Φίλος μας θέτει μια ερώτηση. Δημήτρη, θα μπορούσε ως δημοσιογράφος να ενημερώσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ αν ο Μπουφόν από τα Γιάννενα Πασχαλάκης συναντήθηκε χθες με την μπάλα στην Ξάνθη. Το έκανε το χρέος του, ρε. Αυτά. Δηλαδή, πώς και πώς γίνεται όλοι με τον ΠΑΟΚ να είναι κάπου και ο ΠΑΟΚ αυτή. Ναι. Κάπου και τα τελειώματα αυτά είναι. Ο Τσακαλέας έγραφε οι τρεις καλύτεροι τερματοφύλακες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ναι. Νούμερο 1 Νόιερ. Νούμερο 2 αντίπαλος ΠΑΟΚ. Νούμερο 3 αντίπαλος Τότεναμ. Ναι, έχει και Τότεναμ αυτός. Και έχει τα δίκαια του. Λοιπόν, πάμε για κλείσιμο. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο στο επόμενο πεντάλεπτο να διακόψουμε για να πάμε στη συνέντευξη που δεν μας κάθισε νωρίτερα. Είναι συνέντευξη που αφορά τον Πρίγιοβιτς. Ελπίζουμε, αν καταφέρουμε στο επόμενο πεντάλεπτο, να παρέμβουμε. Αλλιώς θα τη διαβάσετε διαδικτυακά. Λοιπόν, κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Αν είστε επαγγελματίας ή έχετε μαγαζί, βρίσκετε κάθε είδους μπαταρίας σε πολύ χαμηλές τιμές με χονδρική, έτσι, και λιανική πώληση. Αν είστε τώρα ιδιώτης και έχετε μείνει με το αυτοκίνητο ή με τη μηχανή, ένα τηλέφωνο στο 2315-45999 και έρχονται τα τσακαλάκια εκεί. Σας την αλλάζουν 24 ώρες το 24ωρο οικονομικά και επώνυμα με Fiam, Τέκνικα και Bosch μπαταρίες και δώρο 1 λίτρο παραφλού. 2-3-10 είπαμε 5-45-9-99 με τον Ιταλό να βρίσκεται στις Οικές, στη Μοναστηρίου και στη Στροφή της Θέρμης. Με Citroën Γιανίρη, τον μονόδρομο για τη Citroën στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196 και με το νέο Citroën C3 διαθέσιμο, κλείνουμε την εκπομπή και με Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα με πάρα πολύ καλές τιμές. alteregofashion.gr για να έχετε μια εικόνα, για να πάτε είτε στην Ευκαρπία είτε στην Καλαμαριά και να να ψωνίσετε, ναι, ό,τι, ναι, θέλετε, να αντιθείτε από πάνω σκάτω. Και κλείνουμε με τη Ρέμβη που για σήμερα Δευτέρα έχει τη Μύθο και την Κορώνα 3 ευρώ παρακαλώ. Εντάξει, χαλάει την πιάτσα η Ρέμβη, το συζητάω. 4 έχει η Μύθος στο Σάρωθρον, 4,5 Κορώνα. 2-3-10-4-33-100 κλείνεται τραπέζι στη Ρέμβη. Και τις υπόλοιπες μέρες πάλι προσφορές, την Παρασκευή μπουζούκια στον μεγάλο χώρο που ανοίγει και διπλασιάζει ουσιαστικά τη Ρέμβη, αλλά και η θέα εκεί να πάρετε ένα τραπέζι με τζαμαρία και να γουστάρετε το θερμαϊκό, να απολαύσετε έτσι τον κόλπο το θερμαϊκό τώρα που έχει και ωραίο καιρό, πολύ ωραίο ρομαντικό καιρό, είναι ό,τι καλύτερο εκεί στο τέρμα της Πλαστήρας στην περιοχή της Ρέμβης. Συνέχεια με Χρήστανο Τσαλτίδη για την επόμενη ώρα, για τον κόσμο του Άρη και να δούμε αν καταφέρουμε να βγάλουμε τη συνέντευξη ή αν θα πάμε για αργότερα.